Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ στη δόξα τη ηλικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνει την πρωτόπιση περιστέρα μου, την πρωτόπιση μου, κουκουνάρα μου. Τη Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν και η γυναίκα. Κι θέλουν και η γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον Δημήτρη Κουζιαμάνη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Ηρόδο του αριστερά μου και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν τοριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Σας δίνουν την καλύτερη λύση μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς σε ένα μόλις λεπτό. Ενώ μην ξεχνάτε στο www.listoparto.gr υπάρχει οπωσδήποτε ένα ανταλλακτικό το οποίο θα ταιριάζει για το δικό σας αυτοκίνητο από μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών στους αδερφούς Κωνσταντινίδη.
9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Να πούμε ότι μαζί μας είναι τα μπαμπάτσικα, όπου εκεί πραγματικά ο Σάκης τα σπάει όλα με προσφορές οι οποίες είναι ασύλληπτες. Όπως για παράδειγμα, τρώτε δύο μπαμπάτσικα σάντουιτς μόνο με 5 ευρώ. Τρως και σκάς με 5 ευρώ. Δεν ξανάγινε πουθενά αλλού. Μόνο εκεί στην Αγίων Πάντων 28, με τηλέφωνο το 2310-510045, γιατί το μέγεθος μετράει, όλα είναι καταπληκτικά και ποιοτικά, στα μπαμπάτσικα στο 2310-510045. Yeah, right. Έχουμε δύο διαγωνισμούς, ο πρώτος είναι για τον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Γράφεται α1, αφήνεται και ένα τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το ζέμι στο 54-344. Πόσα μηνύματα θα έρθουν? Ποιο μάτσι είναι? Πάω Κάρης. Τι πάω Κάρης? Μπάσκετ. Στο μπάσκετ πάω Κάρης. Πόσα μηνύματα απεριόριστα είναι? Ναι. 30. 30. Δεν θα είναι για τον ΠΑΟΚ, από τους ΠΑΟΞίδες, για τον Άρη θα έρθουν. Για τον Άρη. Λοιπόν. Άμα ήταν για τον ΠΑΟΚ θα το στέλνουν και... Αλφαμι, ένα κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ο άλλος διαγωνισμός είναι για τον Ολιβένιο στρατιώτη του Hans Christian Andersen σε διασκευή της Μαριάννα Στόλη. Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου και ώρα 11.30 το πρωί, οι 21 που θα στείλετε μήνυμα στο αλφα-3 κενό θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344 και δείτε διπλές προσκλήσεις για να πάτε να δείτε αυτή την καταπληκτική θεατρική παράσταση. Αλφα-3 κενό θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τους 21, όχι για κάτι παραπάνω. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι η μεγάλη μας χορηγός είναι η Σκιάδη Μπαλοδήμος, η οποία διανύει εβδομάδα Black Friday όπως και πάρα πολλές επιχειρήσεις. Όμως οι προσφορές που υπάρχουν εκεί δεν υπάρχουν πουθενά, καθώς σας δίνουμε χαμηλότερη τιμή από την καλύτερη προσφορά που έχετε. Μόνο στην Σκιάδη Μπαλοδήμος, από τη Δευτέρα ξεκίνησε η προσφορά, μέχρι και το Σάββατο, κάντε το δικό σας αγαπημένο αυτοκίνητο στη τιμή που δεν έχει ξαναγίνει. Είτε Kia, είτε Skoda, είτε Hyundai, υπάρχει περιορισμένος αριθμός οχημάτων. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με τηλέφωνο το 2310-596-596. Δύο γκολ θα φάει ο Απόλλωνας μετά το 70. Ο ποδοσφαιράνθρωπος, το λαμπατέρ δίπλα μου, υπολόγιζε, σου λέει, με 13 παίκτες πήγε. Θα κουραστούνε, πού θα πάει. Σωστά σκέφτηκε. Αλλά είναι τόσο κατσίκι, τόσο κατσικοπόδαρος, που όχι μόνο κέρδισε ο Απόλλων, κέρδισε και στο 93. Όχι μόνο δεν έχασε, που το λέω δεν θα χάσει, κέρδισε στο 93. Λοιπόν, δύο κουβέντες για αυτό το μάτσι. Ναι. Δεν θέλω να ακούω τους μετάχριστων προφήτες, οι οποίοι μετά το 0-1 λένε ούχα μότο δεν ήξερα να το παίξω, δηλαδή αυτό σταματήστε το. Όπως θα το σταματήσει και αυτό και ο Μαυρόπουλος που περνάει στο Facebook ότι δείτε τι δημοσίευσα. Τι δημοσίευσε, ρε, δεν χάνει ο Απόλλων. Μας είπε ότι θα κερδίσει. Άμα μας έλεγε θα κερδίσει, να πηγαίναμε να βάζαμε στο 6 μονάδες, 7 μονάδες. Άστε τις φάει. Όλοι τα ξέρετε μετά το μάτς. Όχι ο Νύκταρης ήταν αυτό, όχι ήταν ύποπτο το μάτς και είδες ο Νύκταρης τι κάνει. Κάτι τέτοια ακούγονται στην περιραίωσα ατμόσφαιρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Μετά το μάτς λέει, α λέει, μου το είπε ένας δικός μου, αλλά ξέρεις εγώ δεν το ξέρα, δεν το είπα, δεν το τόλμησα να πούμε. 50 ευρώ να βάζα να παίρνα, ξέρω εγώ. 400 και τα και. Μην τα λέτε αυτά μετά το μάτς. Άμα ήταν να σου πω κι εγώ, περίεργο το μάτς. Άμα ήμουν αμάγκας, θα το έλεγα πριν το μάτς. Έλα και μην πιστεύετε όλους, όχι για το Γιάννη, όλους τους απατεώνους που σας δίνουν στο Facebook, μπε στο inbox. Όχι, ρε, τόσο... μετά το μάτς. Λέει, κοίτα τι είπα, λέει εγώ, λέει, πριν το μάτς. Γιατί είναι απολωνιστής, αυτό θέλω. Κάτσε, ρε, μας είπε διπλό. Λέει, δεν θα χάσει ο Απόλλων. Το θέλω, του είπε. Άσε ρε τις παραμυθάδες τώρα. Λέω εγώ ότι έγινε, δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να έγινε κάτι σε αυτό το παιχνίδι? Ρε τι με νοιάζει εμένα μετά το μάτς θα το πω. Δεν λέω τίποτα. Μετά το μάτς θα το πω. Τι πιστεύεις, το 93 μπορεί να γίνει αυτό? Ρε κόκκινε πάλι τα ίδια. Εγώ αλλού που θέλω να καταλήξω. Δεν με νοιάζει. Δεκτώ αυτό που λες. Αυτό λέω. Αλλά σκέφτομαι και λογικά. Ναι. Ένα μάτς το οποίο είναι περίεργο. Ναι. Θα γίνει στην τελευταία φάση του αγώνα. Όχι ρε φίλε. Και στην τελευταία και στην παρατελευταία. Τι να σου. Αλλά. Το λέω, μην τα λέτε μετά το μάτς και κάντε τους έξυπνους. Α, ήταν, α, Νύκταρ, α, ντε, σαχλαμάρες. Συμφωνώ με αυτό που λέω. Συμφωνώ. Αλλά είσαι τόσο κατσίκι που το χάσεις. Εντάξει. Ακόμη και αυτό έγινε. Εντάξει, τι. Το λογικότερο είναι να φάει δύο γκολ.
Είπα ότι σκέφτηκες με τη λογική. Δεν σε είπα κάτι άλλο. Σκεφτόσουν 13 παίκτες εκεί, θα κουραστούν. Εσύ τι σκέφτηκες, ρε κόκκινε. Εσύ τι σκέφτηκες, δηλαδή. Εγώ είχα φωνή ότι δεν θα χάσει. Φωνή είχες, ναι. Δεν θα χάσει. Λέω να δεις που θα τα δώσουν όλα και δεν θα χάσουν. Μπράβο. Γιατί είδα τον Ηρώδοτο με τον Ηρακλή. Δεν μου άρεσε. Ναι. Έπρεπε να φάει 5 γκολ. Ναι. Εντάξει, και αν δεν... Α, είχες εικόνα του Ηρωδότου, λες. Βεβαίως. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό είναι δελτόν. Εγώ δεν είχα καμιά εικόνα του Ηρωδότου, οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Το ότι κέρδισε τη δράμα μέσα εκεί, δεν ξέρω γιατί γίνεται ένα μπάχαλο στη Β' Εθνική. Κέρδισε ο Ηρωδότος μέσα στη δράμα. 2-3. Μετά χάνουμε την Καλαμαριά μέσα εδώ. Ναι. Ποιος είναι πρόεδρος του Ηρωδότου? Ο Νύχταρης. Ναι. Καλά κάνει. Και ο Πύρος της Δόξας. Τι σημαίνει και αυτό? Και ο Πύρος της Δόξας. Αυτά τα μας θέλουμε. Τι θέλουμε, τα 0-0, τα μισό 0, τα μείον 1-0. Αυτά είναι τα μας. Έλα, βρε, έλα, τελείωνε, άντε. Πολλά λες, πάμε. Πάμε, άντε. Λοιπόν. Αυτό, αυτό γιατί μερικούς του λες φίλου σου και ο φίλος με τα λοιπά. Ο φίλος θα σου πει: Γρηγόρη, έχεις ενίκεια, έχεις αυτά και τα λοιπά. Παίξε διπλό αυτό άμα είναι φίλος. Ή παίξε το άσο εκεί. Είδαμε σένα. Έλα, πάμε. Λοιπόν, να πω ότι για τον Κωνσταντέλια τα είπαμε χτες. Άστο να πάρει τον Κωνσταντέλια τον άνθρωπο. Άστο. Η Φούλα μείνει η ομάδα όπως διαβάζετε και άστε σήμερα. Η Φούλα τώρα. Η οποία έκανε την πρόταση και η Μπαρσελόνα είναι η ομάδα με την οποία μίλησε ο Ιβάν Σαββίδης με την κυρία Γκονζάρεβα. Ποιο νοιάζεται γι' αυτό? Πολύ. Κανένας. Οι γονείς του παιδιού, το παιδί το ίδιο, τα αδέρφια του, οι συγγενείς που ζηλεύουν. Θα το προεκτείνω μετά. Α, σε μέρε κόκκινε. Θα το προεκτείνω μετά. Άστο μετά. Μπορώ να είναι γερό το παιδί να φύγει από αυτή τη σαπίλα της Ελλάδος να πάει κάπου πιο έτσι ευρωπαϊκά να παίξει. Αυτή η περίπτωση αναδεικνύει περισσότερο αυτά τα οποία λέω και φωνάζω, όχι μόνο εγώ, και πάρα πολύ. Δεν πουλάει το θέμα. Ότι δεν γίνεται ταλέντα να μην έχουν κανένα αύριο στην Ελλάδα και να έχουν αύριο μόνο στο εξωτερικό. Ενδιαφέρονται μόνο οι μπαμπάδες των παιδιών και οι μαμάδες. Δεν ενδιαφέρονται ο φύλαθρος. Πάρ' το παρακάτω. Θα ακούσουν πέντε γονείς. Άμα μιλήσεις με 10 Παναθηναϊκούς, ναι, θα σου πει πω πω τι είναι αυτός ο Μπουζούκης. Ναι. Πω πω τι είναι αυτός εκεί. Τι λέει. Άρε τι βγάζουμε, τι ταλέντα βγάζουμε. Ναι. Τι θα κατά πάει. Ανάγκη, βέβαια. Θα πάει πέμπτος, τέταρτος. Όχι, κατά ανάγκη βέβαια παίζουν. Το ότι παίζουν κατά ανάγκη δεν το λέει. Και δεν φταίει ο φύλαθρος. Ρες στον κόσμο να οικονομήσει. Τι ανακατεύεσαι εσύ, ρε. Χαλάστρα να τους κάνεις. Γιατί κάνω χαλάστρα? Βέβαια, χαλάστρα. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι πρέπει να κουνηθεί το χρήμα. Έχουμε παίκτες, δεν τους βγάζουμε για να κορομάνε. Θες να μιλήσουμε για το Μπουτάρι? Γιατί να μιλήσουμε για το Μπουτάρι? Να σου δώσω προγνωστικό και εδώ. Για πες, για θα θέσει υποψηφιότητα. Ποιος? Εγώ λέω θα θέσει. Τρεις μήνες στην κλινική ήταν, άστο κόκκινε. Εγώ λέω θα ανακαλέσει. Στο διαβαλκανικό ήταν. Μπορώ να έχω τη γνώμη? Όχι, δεν μπορεί να έχει τη γνώμη σου. Δεν μπορεί να έχει τη γνώμη σου. Δεν θα βγει ο άνθρωπος. Δεν θα πάει. Τελείωσε. Δηλαδή, αν το δεις να ξαναβάζεις, θα πεις. Δεν προλαβαίνει βιολογικά, ρε, ο άνθρωπος. 76 χρονών, δεν το βλέπεις πώς είναι. Έχει πιει 4 τόνους Τζόνι Γουόκερ. Έχει καπνίσει. Κάποτε. Ναι, κάποτε. Έχει καπνίσει όλο το κεράνι. Πέρασε καλά. Το κεράνι. Πέρασε καλά. Είναι 76. Εμείς, άμα πιούμε και φάμε και μυρίσουμε αυτά που ήφαγε ο Μπουτάρης, ούτε 50 χρονών δεν πηγαίνει. Παρακολουθώντας. Αυτό είναι γερός, Κάρι. Το βλέπεις. Σαν λείψανο είναι. Αυτοί οι αδύνατοι ζουν πολλά χρόνια. Κάνα δυο μόνο χοντρούς εγώ είδα να ζουν πολύ. Δύο χοντρούς είδα, χοντροπαλάδες να ζουν πάνω από τα 80. Ένας είναι ο Πάγκαλος και ένας είναι ο Βουτσάς. Δεν έχω δει άλλον χοντρό εγώ. Βλέπεις κανένα 85 χρόνων, κάτι ξερακιανή, κάτι με σαν τον Εμπεγλέρα με τα μάγουλα προς τα μέσα να πούμε. Κάτι αδύνατη, κάτι χοληστερίνη 130 από τη μάνα τους έχουνε. Τρώνε 4 κιλά σκόρδα, ζάχαρο έχουν 0,8. Δεν κλείνει η αρτηρία τους. Άμα δεις χοντρό, έχεις κανένα χοντρό γέρο. Ένα τον Πάγκαλο έχω δει εγώ και ένα τον Βουτσά. Και ο Βουτσάς ήταν αυτό γιατί κάνει πολύ σεξ. Ιδεάλλως. Από το σεξ, πάχει είναι από το σεξ. Όχι, ζει επειδή έκανε πολύ σεξ. Ζει επειδή έκανε πολύ σεξ. Άρα. Τι άρα, δεν έχει χώρισε με τη γυναίκα του. Ωραία. Θα σου δώσω 300 ευρώ και θα σου δώσει 400 και τραβιώνται στα δικαστήρια. Ο Βουτσάς χώρισε με την πρώτη του γυναίκα, του λέει τι θες αγάπη μου, πάρε δύο σπίτια. Μπαμ, πάρε και μετρητά. Τη δεύτερη γυναίκα, πόσα θες αγάπη μου, άλλα δύο σπίτια. Πάρε και ένα εξωγικό. Μπαμ κτλ. Δεν είναι σαν και εμένα και σαν και σένα και σαν τον άλλον και σαν αυτού που ακούνε που πλακώνονται στα δικαστήρια για 200 ευρώ. Κλαίει το μωρό, δεν έχει γάλα. Δεν έχει να φάει το μωρό. Τα κάγκα θα τρέχουν από πάνω. Άσε ρε κόκκινε. Ζουν γιατί είναι άρχοντας, γι' αυτό ζει. Αλλά το άλλο το βόδι, ο Πάγκαλος, ζει γιατί είναι ανέστητος. Κατάλαβες, έχει και τέτοιος. Πάμε παρακάτω. Άστο το Μπουτάρι. Αυτοί οι οποίοι ζουν για πάρα πολλά χρόνια. Για να μάθουμε τώρα, να μας πει ο Κόκκινος. Για πες μας, Κόκκινε. Είναι οι βασιλείς. Ποιοι είναι? Αυτοί που κάνουν τους βασιλιάδες. Και αφού είναι τεμπέληδες, δεν δουλεύουν. Δεν κάνουν τίποτα. Φυσικά. Αυτοί ζουν πολλά χρόνια. Μόνο αυτοί ζουν πολλά. Ο δικός μας ο βασιλιάς πόσο χρόνο είναι? Δεν είναι, ούτε είναι 80. Αυτοί δεν έχουν έγνοιες, ρε φίλε. Παραπάνω από 80. Δεν έχουν έγνοιες, είναι εξασφαλισμένα όλα. Τι ωραία. Είσαι βασιλιάς. Ναι, κοίτα, τι είσαι πρίγκιπας. Όχι. Είναι στον άνθρωπο, Κόκκινε. Αυτοί που ζουν πολλά χρόνια είναι οι ανέστητοι. Mm. Εντάξει. Θα πας πολλά χρόνια. Θα φιλήσεις πολλά κούτελα. Έλα. Άλλα θέματα. Τι έγινε? Άστο Μπουτάρι ήσυχο.
Κοίτα ποιο θα βγει εκεί, δήμαρχο, θα κορομήσει αυτό. Ναι, σου είπα κάτι. Ναι, με είπε τι. Μην πει μεθαύριο ότι μα μου σιγά μη το είπε. Άστον τον άνθρωπο ήσυχο και τελείωσε 76 χρονών. Πάει, ηρέμησε, ησύχασε. Θα κάνει άλλα πράγματα. Γράψει βιβλίο. Πάμε παρακάτω. Άλλο τι έλεγα, τι θέματα έχει. Θέλει τον κουλούρι η Sporting Λισαβόνα. Η Sporting Λισαβόνα θέλει τον κουλούρι. Τι θέση έχει στην βαθμολογία η Sporting Λισαβόνα. Νομίζω μέσα τετράδα είναι. Μέσα τετράδα η Sporting Λισαβόνα θέλει τον κουλούρι. Ναι. Είναι μεγάλη μαγκιά του κουλούρι, φίλε. Αν γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι τεράστια μαγκιά. Είναι τεράστια μαγκιά. Υποκλίνομαι στο αθλητικό παράστημα του κουλούρι. Και είναι ένα παράδειγμα προ μίμηση ο κουλούρι που ήταν μέτριο σε προσόντα και κάθισε και δούλεψε σαν το σκύλο. Και έφτασε εδώ που έφτασε και μπορεί να φτάσει και ακόμα παραπάνω. Ο κουλούρης που δεν πίνει Johnny Walker, ο κουλούρης που δεν καπνίζει, ο κουλούρης που δεν ξενυχτάει, ο κουλούρης που γυμνάζεται έξτρα, ο κουλούρης. Ο μέτρος αυτός, αυτή η αρκούδα, η πλατυπόδα που περπατάει σαν την αρκούδα, αυτός δούλεψε σαν το σκύλο. Μου τα πει η Πατουλίδου και δεν την πίστευα. Μου λέει ερχότανε σαν το σκύλο και προπονιόταν στίβο. Πενιντάρια, τριαντάρια, σαραντάρια, βάρη, ιστορίες, σακιά στην πλάτη, τεχνική με την μπάλα, τρίπλες, ιστορίες, σουτ, αυτά, δυνάμωμα στα πόδια. Και έπαιξε μπάλα. Άρα όποιος δουλεύει δεν χάνει. Μα συνήθως δουλεύουνε αυτός που το μεγαλύτερο παράδειγμα που και δουλεύει και είναι μεγάλο ταλέντο είναι ο Ρονάλντο. Αυτός είναι δηλαδή τι θα είναι, ή ποδοσφαιριστής καλός θα είναι ή μεγάλος αθλητής θα είναι. Να που μπορεί να είναι και τα δύο. Ο Ρονάλντο δίνει το παράδειγμα. Στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών. Σου λέει εγώ είμαι ο Ρονάλντο. Εγώ σου λέει είμαι ο Ρονάλντο και κάνω 4 ώρες προπόνηση την ημέρα. Πέρα από την προπόνηση που κάνω, κάνω τη διατροφή μου, κάνω τα μποτόξ μου, κάνω τα μασάζ μου, κάνω τα σεξ μου, όποτε πρέπει. Κατάλαβες. Ο άνθρωπος το γουστάρει αυτό που κάνει, δεν είναι μόνο το ταλέντο. Η μεγάλη υπόθεση. Μπορεί να έχει ωραιοπάθεια, αλλά από εκεί και πέρα η δουλειά του. Καλά, δεν έχει ωραιοπάθεια εσύ που είσαι σαν το Βούδα. Δεν θα έχει αυτό που είναι και ωραίο. Έχει λέει ωραία. Δεν συγκρίνει. Πώ το πε. Μαζί μου έβαλε στο Facebook καινούργια, γεια σου Γρηγόρη, κούκλο είσαι Γρηγόρη. Έκανε και μποτόξ τη φωτογραφία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μποτόξ φωτογραφία. Πώ θα κάνει μποτόξ φωτογραφία. 48 χρόνια βγαίνει στα μάγουλα. Εσύ που έχει κούκλο είσαι Γρηγόρη, εδώ κάνει εσύ που είσαι σαν το Βούδα, τον ατομικό, το φωτισμένο και το βοδισάντβα. Αυτό και δεν θα κάνει ο άλλο που είναι πεδαράδο. Ένα δικαστικό που μιλητή έρθει απ' έξω. Πούντο. Δεν τον είδε. Όχι. Από τον καθρέφτη. Τι έκανε. Σε έκανε γιου καθρέφτη. Εκρύε. Εκρύε. Άλλα θέματα. Πώ το ξέκανε εσύ. Άκου τι μα πήρε. Πριν. Τη μία μα βγάζει. Έκανε τη. Πώ τι κάνουν φωτογραφίε. Τι φτιάχνουν, τι κάνουν. Τι κάνουν κάτι φωτισμού, κάτι αυτά. Έκρυψε το μάγουλο, έκοψε εκεί το βέργο από κάτω. Τίποτα. Τέλεια. Ναι. Δεν έκοψα τίποτα. Σε ενοχλήθηκε. Facebook έβαλε. Ενημέρωσε την εικόνα του Facebook το προφίλ. Ενοχλήθηκε. 48 χρονών βόδι. Ενοχλήθηκε. Σα χλαμάρα. 49. Του δαμπάνει να πούμε. Λέγει άλλο. 49. Λέει, εντάξει. Πάντα 48. 40, άμα πεθάνει 48, θα λέω και δύο. Αν πεθάνει, θα με νοιάζει τα γράφει το κηδιόγραφο. Μπράβο. Λέει. Θα με νοιάζει. Νοιάζει άλλου. Τρεις ώρα παίζει ο Ηρακλής. Τεράστια χρωματικότητα. Τώρα τα ενδιόμενα θα πάρουν φωτιά να πούμε. Παίζει ο Ηρακλής. Για δώσει προγνωστικό. Θα κερδίσει. 1-0, 2-0. Κάτσε. Παίζει ο Απόλλων Λάρισα, δεν έχει χάσει παιχνίδι. Α, του βλάχαρου εκεί πέρα. Πώ θα κερδίσει, δηλαδή πού το βασίζει αυτό και με γκολ του Περόνα και του άλλου του γέρο από πίσω. Πάει ο Ηρακλής. Τον έφαγε. Κερδίσει ο Ηρακλής. Τον έφαγε. Όπω Απόλλων Λάρισα. Θα χάνει ο Απόλλων πόντου, κέρδισε ο Απόλλων πόντου. Ναι. Θα κερδίσει ο Ηρακλής. Κερδίσει ο Ηρακλής. Μπορεί να έχει 35 δοκάρια, κάνα δύο χαμένα πέναλτι. Κερδίσει ο Ηρακλής. Θα κερδίσει ο Ηρακλής. Να δει την μπάλα την παίρνει ο αέρα όπω θα κερδίσει ο Ηρακλής. Με τον Ελευθερόπουλο και τον Κόντε και να πηγαίνει στα δίχτυα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Με την κατεμιά που έχει πάνω σου όλα είναι πιθανά. Γιατί πες μου ένα λόγο που πιστεύει θα κερδίσει ο Ηρακλής. Είναι ο Ηρακλής. Το όνομα κάνει διαφορά. Εντάξει, δεν θα παίξει διαφορά η φανέλα. Θα μπουν οι άλλοι βλάχαροι εκεί πέρα μέσα στο καφτατζό να του πιάσει κοινωνιολογικό σόκραμπο. Καλησπέρα Γρηγόρη. Άρη είμαι, αλλά ο Άρης δεν τα πάει καλά στο μπάσκετ. Αν δεν βρούμε μια λύση στο μπάσκετ, δεν πρόκειται να δούμε μπάσκετ καλό στη Θεσσαλονίκη. Γλύψε τις γάμπες της κυρίας Τζόρτζια. Πολύ καλός ο ΠΑΟ χτες στην Τενερίφη. Το είδα όπως είδα και τον Παναθηναϊκό με την Μπαρσελόνα. Μπα, βλέπεις και μπάσκετ. Δεν είχε ποδόσφαιρο να δω χτες. Ναι. Οπότε τι να δω. Τίποτα δεν είχες να κάνεις εσύ. Δεν είχε να δω ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Εντάξει. Παρακολουθώ και αυτά. Μπράβο, δηλαδή, ναι, μπράβο. Τι είδες. Το να έχεις ενημέρωση είναι κακό. Σωστό, ναι, τι είδες. Τι είδα, πολύ καλό του ΑΟΚ. Αυτή είναι η ανάλυση σου. Δεν θέλω να πω λεπτό. Την πεντάδα την ξέρεις. Πού να την ξέρεις την πεντάδα. Όλη την πεντάδα ξέρω. Τι να σου πω τώρα, πώς παίξανε. Ναι, πώς παίξανε. Για πες μου, τι ζώνη μπορεί να κάνει. Πού να ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Επειδή εσύ το παίζεις ειδικό. Είδε τον μπάσκετ. Λοιπόν, ναι. Ναι, και κέρδισε την πρωτοπόρο του ομίλου. Ναι. Κάτι που δείχνει ότι είναι μια ομάδα κυκλοθυμική. Ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Εντάξει. Δεν έχω να πω τίποτα. Μικρή ομάδα στον μπάσκετ, ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Καντάκια, το 1.67 του Ηρακλή σε λίγη ώρα περνάει. Γρηγόρη θέλω να απαντήσει στοιχηματικά και έχει ένα στρατηγικά. Το ότι το δίνει 1.67 ναι.
Είναι σαν να σου λέει θα βγει άσος. Ναι. Λοιπόν. Και δεν ασπάσουν όλα, ρε Γρηγόρη. Θα σπάει δράμα με τον Ηρώδη, θα σπάει Καλαμαριά με τι τον Ηρώδη. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ λέω ότι ο Ηρακλής δεν με έχει πείσει ότι είναι καλά. Και στο λόγο που είμαι Ηρακλής. Άνετα κιόλας θα την και πάει. Ήθελα να ήμουν στο γήπεδο τώρα. Πάλι τώρα ένα διάλειμμα. Λοιπόν, ένα διάλειμμα. Γιατί δεν είναι, αυτοί ξέρουν. Εντάξει, τελείωσε. Παιδιά, λέει, αν θέλετε να παίξει το Ηρώδη του Καλαμαριά, δεν θα το βρίσκετε, το είχαν βράξει 5 εταιρείες. Εγώ ήξερα πολλές εταιρείες που το παίζανε. Παιδιά, όχι μετά τα μάτς, μην κάνετε τους έξυπνους. Ξέρω πολλές εταιρείες που το δεγότανε χθες. Να είστε μάγκες. 6 φράγκα έδινε. Ένα 30 ο Άσος, 6 φράγκα. Άντε, μπράβο. Δεν υπήρχαν ειδικά στοιχήματα. Σωστός. Δεν θα μου στέλνετε μηνύματα μπούρδες. Έτσι, μπράβο. Σωστός, μ' αρέσεις. Δεν υπάρχουν ειδικά στοιχήματα στη Β' Εθνική, ούτε στο εξωτερικό πλέον. Πάει, τελείως. Για εσάς που μιλάτε για στημένα και ειδικά για το φίλο μου τον Κυριάκο τον Θωμαίδη, όπου το συζητάω πολλές φορές, λέω δεν μπορούν να παίξουν αυτές τις μπούρδες που ακούγονται. Παίξαν, τι να παίξουν, 100 ευρώ και 200. Και ποιος θα γίνει πλούσιος από αυτό. Ο Ανδρώνης λέει και 30, αμέσως. Χαίστηκες. Όχι. Λοιπόν, αλφα μη ένα κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα δύο εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη στο μπάσκετ. Αλφα μη 3 κενό. Θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. 10 στείλανε, άλλους 10 θέλω για τις 10 προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση ο Μολυβένιος Στρατιώτης. Όποιος θέλει κερδίζει για τον Μολυβένιο Στρατιώτη. Διάλειμμα. Μάικλ Τζάκσον, νταντάμ. Από τους μεγαλύτερους που πέρασαν ποτέ. Το μεγαλύτερο φελός που πέρασε ποτέ από τη γη. Φελός μπορεί να είσαι εσύ. Αυτός δεν είναι φελός. Δεν είναι φελός ο Μάικλ Τζάκσον. Αυτός ήταν φαινόμενο. Τι ήτανε? Φαινόμενο. Ανώμαλος ήταν. Φαινόμενο ήταν. Βρε δεν πανάει τα και στη δουλειά του φαινόμενο. Ανώμαλος ήταν. Φαινόμενο ήταν. Παιδεραστής ήταν. Έλα, τελείωνε. Πάμε. Ας το Μάικλ Τζάκσον. Επειδή είναι επιτυχημένοι στη δουλειά τους, τους κάνατε θεούς. Φαινόμενο ήταν. Φαινόμενο ήταν. Λοιπόν, άλλοι τέσσερις. Φαινόμενο. Αλφα μη 3 κενό. Θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για να κερδίσετε προσκλήσεις για το Μολυβένιο Στρατιώτη την Κυριακή το πρωί στο θέατρο Αριζοτέλειο. Άλλοι τέσσερις. Λοιπόν, μαζί μας ο Κλειδαράς, Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφώνη 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα κλειδαρίες, ασφαλείας, λουγέτα, χρηματοκιβώτια. Οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. Στη δουλειά του ήταν φαινόμενο. Τα άλλα δεν τα λες, τα κρύβεις. Τι κρύβω ρε φίλε. Έλα ρε τελείωνε με τότε. Έχει καταδικαστεί για κάτι. Φρέασε με καημένα τώρα, περιμένω εγώ το δικαστήριο να τον καταδικάσει τον άλλον. Και άιτε τελείωνε τώρα με τους δικαστές. Περιμένω εγώ τώρα να βγάλω άλλος για να καταλάβω τι είναι κάποιος. Άλλο τι λέμε στον αέρα γιατί μπορεί να μας κλείσουν μέσα. Κι άλλο ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή αν εγώ ας πούμε σκοτώσω 50 και με αθώωσε ο δικαστής γιατί ξέρω εγώ με αγάπησε, ξέρω εγώ 1002, πάει να πει ότι θα του σκότωσα ρε κόκκινε. Μην τη και τη θρησκεία. Εσένα σε έχω ικανό. Και τι να κάνω. Να σε αγαπήσει κανένας δικαστής. Γιατί. Σαν τον εισαγγελέα που αγάπησε την, ναι. Την Τζέννη να πούμε. Είσαι ικανός. Εντάξει. Λοιπόν, σχολιάστε Γρηγόρη και Κώστα την εμπλοκή μου Ζενίδη στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Έτσι μόνο θα ασχοληθεί ο Σαββίδης έμεσα με δικό του άνθρωπο. Ο Σαββίδης δεν τον. Δηλαδή, μισό λεπτό. Καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μπόρης θα ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ποιος Μπόρης? Ο Μουζενίδης. Λοιπόν. Γίνεται φίλοι. Πολύ καλή. Τώρα με το μικρό το όνομα. Ναι, ναι, ναι. Ο Μπόρης. Ναι. Εντάξει, μια σοβαρή εταιρεία. Ναι. Λοιπόν, αν αυτά, θέλει... αυτά του κόκκινου μόνο κόκκινο. Βέβαια, φίλοι. Τι δηλαδή, είναι, ας πούμε, μπορεί ας πούμε, να πει ότι. Για, ξέρω εγώ τον πρωθυπουργό, ο Αλέξης να πει, ναι. Ξέρω εγώ να πει, ξέρω ο Αλέξης έχει πετύχει κάτι. Το ο Γκάλης θα πει ο Νίκος. Το έπαιρνα σαν κουρατή. Ναι. Το φωνάζουμε το μικρό του όνομα είναι επιτυχία του. Επικοινωνιακή. Αν δεν θέλω τώρα το καταλάβετε ότι ο Τσίπρας είναι γάτα στην επικοινωνία. Πέρα πρέπει να περάσουν 10 χρόνια. Εντάξει. Ένα-ένα, μην μπερδευόμαστε. Εντάξει. Και παιδιά, μην στέλνετε στο απλό για το θέατρο. Δεν θα πάρει ο Μουζενίδης τον ΠΑΟΚ, έχω την πληροφορία εγώ. Όσο πήρε την Ξάνθη, τόσο θα πάρει και το ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, άνθρωπος δεν αν θέλει ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης. Αν θέλει ο Σαββίδης, ναι. Μπορεί να πάρει και τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και τι είναι ο Σαββίδης, ο πάτερ φαμίλιας είναι. Ρε φίλε, δεν το συμφέρει να πάει καλά τον μπάσκετ του Σαββίδη. Γιατί να υπάρχει μέτρο σύγκριση των αθλημάτων. Για ποιο λόγο εγώ που έχω το ποδόσφαιρο. Το πάω καλά να βάλω και στο πελά μου το μπάσκετ ή να θέλω να πάει καλά το μπάσκετ. Γιατί είναι μια άποψη. Να φωνάζω το όνομα του, θεμητό. Του πρέλευση, να μην φωνάζω το όνομα το δικό μου. Θεμητό. Κάτσε ρε κόκκινε, δηλαδή πώς δηλαδή. Ρε φίλε, θεμητό σου λέει. Δηλαδή παίζει πάω κλαίμε τώρα και χάνει το πρωτάθλημα πέρσι που το έχασε. Ναι. Και έχει δυνατό μπάσκετ το πάω και παίρνει το πρωτάθλημα πάω. Μπάνε να φωνάζουνε. Εγώ να βάλω 90 εκατομμύρια. Και ο άλλο ο Σέρβο να παίρνει τον αφρό να πούμε. Θεμητό είναι, τι είναι.
Ωραία, δεν το είπα. Θεμητό, δεν αφήνω. Ωραία, είναι το λογικό. Ψυχισμό του κάθε ανθρώπου. Είτε είναι μπακάλι, είτε μανάβη, είτε είναι άνεργο, είτε είναι κρίσο σαν το Σαββίδι. Όλοι έχουν τα ευαίσθητα σημεία του. Πάμε. Λοιπόν, το κλείνω λίγο αυτό το οποίο άφησε πριν σε εκκρεμότητα. Ποιο? Ο κύριο Μπουδάρη έχει δείξει πολλέ φορέ ότι αλλάζει γνώμη πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό λέω ότι μη σου φανεί παράξενο αν αλλάξει και αν θεωρήσει. Αυτό. Τίποτα άλλο. Νοιάζει τον κόσμο τι θα κάνει ο Μπουτάρη. Έχει τον Νταλγκά του άλλο κάτω. Τον Νταλγκά του ποιο είναι για παιδί. Ο Νταλγκά του αυγεί ο μήνα, ήρθε 25 του μηνό, δεν έχει πετρέλαιο να βάλει. 22 είναι. Οι άλλοι χωρισμένοι δεν του δίνει τα λεφτά ο άντρα, ο άλλο είναι άνεργο, ο άλλο έχει τον μπαμπά του άρρωστο, ο άλλο πεθαίνει η μάνα, ο άλλο δεν έχει λεφτά που σπουδάζει στην παιδί. Ζωή. Το νοιάζει τον άλλο τον Μπουτάρη και ο Μπουτάρη ρε. Και η Μακεδονία ναι, είναι σκοπιανή, όχι του νοιάζει. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Τη ζωή είναι η καθημερινότητά μα ρε. Ούτε ο Μπουτάρη είναι ο Μπουρτάρη. Αν ο Μπουρτάρη να πούμε μπορεί να επηρεάσει θετικά την, ή αρνητικά την καθημερινότητά μου, θα ασχοληθώ τώρα με τον Μπουρτάρη. Θα ασχοληθώ. 7 εκατομμύρια ευρώ θέλει να δώσει, ζητάει ο ΠΑΟΚ. Για ποιο? Το ζήτησαν δανεικό. Τον Μπουτάρη. Το Γουλούρι. Όχι ναι. Τον Κίμωνα. Ναι. Λοιπόν, το ζήτησαν δανεικό και ο ΠΑΟΚ ζητάει 7 εκατομμύρια ευρώ. Κακό. Δηλαδή τι κακό? Κακό, πολλά ζητάει ο ΠΑΟΚ. Γιατί, φίλε, εσύ αξιολογεί το ποσό, είναι μεγάλο ή μικρό? Ναι, γιατί τον πήρε τον έβαλε στον ανατρόμο το δανεικό, τον ζητάει 7 εκατομμύρια. Καλά κάνει, εντάξει, δικαίωμά του είναι. Άμα λεφτά υπάρχουν, ό,τι θέλει και ζητάει. Εντάξει, εντάξει. Μπορεί να τον πει γιατί ζητάει. Μεγάλη η καριέρα είναι, αν πάει εκεί. Εδώ το αρέσει τον πούλησε 23 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός. Και δεν έχει πιάσει. Λοιπόν, και να μην ζητήσει 7. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο καθαζόγλιο. Είναι ο Παναγιώτης Μητρόπουλος εκεί. Σε 15 λεπτά ξεκινάει ένα μέτρο. Γεια σου, Παναγιώτη! Με τον Απόλλων Λάρισα. Ναι. Παναγιώτη, καλησπέρα. Πόσο κόσμο έχει, Παναγιώτη? 35.000 κόσμο. Άσε, να μας πει ο Παναγιώτης. Έλα, Παναγιώτη. Καλησπέρα και στους δύο. Πάνω από 800.000 άτομα τώρα δεν έχει. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Έχει και λίγο κόσμο. Εντάξει, εντάξει, καθημερινή. Είναι ξενερωμένος είναι ο κόσμος. Ξενερωμένος είναι ο κόσμος. Φυσικά. Περίμενε. Για πες. Θα ήταν διαφορετικά αν πήγαινε ο Ηράκλης καλά. Ο Ηράκλης, ο οποίος ξεκινά με αλλαγές, ξεκινά με τον Δημήτρη Στάμου στην αρχική ενδεκάδα. Θα είναι δίπλα στον Γιώργο Κούσα, δηλαδή είναι εκτός ο Γιαμπάρης, είναι στον Πάγκο. Αριστερό Μπάκο Χιτζίδης, δεξιό Κουτρομάνο στην εστία είναι ο Βοσνιάδης. Στη μεσαία γραμμή είναι ο Καλτσάς, ο Μεδρινός, ο Ντούνης, ο Χασομέρης, ο Κλέιτον, ο Περόνε. Τώρα εδώ έχει έναν καθαρό ανασταλτικό. Καλτσάς είναι πλαϊνός. Κάτσε, θα βράχουμε ένα-ένα. Καλτσάς είναι ανασταλτικός χαφ. Δεν είναι εκείνος ο Καλτσάς. Τον μπέρδεψε με τον άλλο τον Καλτσάς. Ωραία, ο Μεδρινός οχτάρι. Τι θα είναι. Ο οχτάρι, ο Κλέιτον δεκάρι, ο Ντούνης ο Χαζομέρης στις πτέρυγες και ο Περόνης στην κορυφή. Καλή εντεκάδα. Ναι, ενδεκάδα που θυμίζει πολύ κάτι σαν 4-4-1. Ο Ντούνης, λοιπόν, ο Ντούνης δεξιά. Ναι, και ο άλλος. Και ο Χασομέρης αριστερά. Ο Χασομέρης που παίζει τον Παθραγικό. Ο Ντούνης παίζει πάρα πολύ καλά σε όλο το παιχνίδι. Ο Ρόβας έξω είναι δηλαδή. Ο Ρόβας είναι έξω, ναι, και βλέπω ότι μάλλον πάμε για ένα 4-4-2, δηλαδή ο Κλέιτον θα είναι πολύ κοντά στον Περόνε λογικά, γιατί είναι και ο Μεδρινός μέσα. Οπότε θα μοιάζει σε εκείνο το ρόμβο που έχει στο δεύτερο ημίχρονο στο 4-4-2, στην Πάτρα ο Ελευθερόπουλος. Στον πάγκο είναι ο Γρηγοριάδης, ο Κουκόλης, ο Γιαμπάρης, ο Παναγιωτούδης, ο Πασάς, ο Γεωργίου και ο Ρόβας. Και για τον Απόλλωνα Λάρισας, η ομάδα... Ποιον έχει προπονητή? Τον Τροίζη. Τον Τροίζη, ξένος. Ναι, ναι. Ξένος, ναι, ναι, ξένος. Ναι. Έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ, έχει βάλει 8, είναι σε πολύ καλή κατάσταση από τον Λάρισας. Τρεις νίκες και μία ισοπαλία από ό,τι βλέπω. Ακριβώς. Ξεκινάει με τον Ματζάρη κάτω από τα δοκάρια. Ματζάρης. Ναι, στον Άρη ήταν Κωστή. Θα θυμάμαι, ναι, γι' αυτό. Θα θυμάσαι. Ο Σκούπρας, ο Χατζής, ο Κουρτεσιώτης, ο Κοντοές, ο Πολέτο, ο Μαρκολίνο, ο Λουκάο, ο Λουκάς. Ο Τασιουλής, ο Σουλιώτης είναι στην ενδεκάδα. Ναι. Κουτογλίδης, Λαταΐνας, Αγιώτης, Καμπέρης, Μπιμάη, Γαριφαλόπουλος και Κοτοθανάσης είναι στον πάγκο για τον Απόλλωνα. Ερώτηση. Ναι. Είσαι στα δημοσιογράφικα, φαντάζομαι θα έχεις ναι. δει κόσμο. Ο κύριος ναι. Μυροφορίδης είναι στον πάγκο, είναι δηλαδή στον πάγκο κάθεται. Δεν θα είναι στον πάγκο, θα είναι στη Φυσούνα όπως και στο προηγούμενο μάτς γιατί είναι τιμωρημένος. Ναι. Άρα θα κάτσει με τον κύριο Θεοδωρίδη μαζί να. Μαζί δεν νομίζω, ο κύριος Θεοδωρίδης, λογικά θα είναι ή στα επίσημα ή... Στα επίσημα κάτι. Δύσκολα θα κάτσουν μαζί αυτοί οι δύο, κατάλαβα. Γενικώς το λες. Γενικώς το λέω, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Γιατί μίλησε για καπέλωμα, ουσιαστικά φωτογράφιζε την παρουσία του κυρίου Θεοδωρίδη. Σαν να έλεγε ότι εγώ κάνω το κουμάντο, δηλαδή κάτι τέτοιο κατάλαβα εγώ, δηλαδή και οι περισσότεροι.
Σαν να ήταν λίγο αγχωμένος, ναι, πρώτη φορά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το ξεκαθάρισε αυτό και στη χθεσινή συζήτηση που είχε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι δεν θα δεχθεί παρεμβάσεις και παρεμβολές στο έργο του. Ότι υπεύθυνο στο αγωνιστικό τμήμα είναι αυτός. Ναι. Τώρα, από διοικητική άποψη, όντως έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά στην ομάδα ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Αυτή είναι μια αλήθεια. Ναι, αλλά όπως είχε βγει τότε, σε άκουγα στην εκπομπή με τον Κανελάκη, που έψαχνε να βρει ο Κανελάκης, το πιο ένα ρόλο σε αυτές τις στιγμές. Θεάλεσε τον καπέλο, ήταν ο πρώτος που το είπα. Καπελώνεται αυτές τις στιγμές ο κ. Μιλοφορίδης. Και ναι, ναι. Ήταν και η θέση σου δύσκολη, γιατί σε έκανε ερωτήσεις που δεν είσαι και υποχρεωμένος να απαντήσεις κατά κάποιον τρόπο. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να τα βρουν πρώτα απ' όλα μεταξύ τους, έτσι. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουν τους ρόλους. Σου θυμίζω όμως ότι στην ανακοίνωση είχε πει ο Ηρακλής τότε, όταν γνωστοποιούσε ότι μπαίνει ο Ηλίας Θεοδωρίδης στην ΠΑΕ, ναι. Ότι είναι διακριτή η ρόλη μεταξύ των δύο. Ναι. Άλλο το ένα κομμάτι του Θεοδωρίδη. Ο Θεοδωρίδης, για να καταλάβω, ως ένας εύπορος επιχειρηματίας, το κομμάτι το πληρώνω. Δεν μπαίνει μέσα, δηλαδή έχουμε άλλο επιχειρηματία. Ο κ. Θεοδωρίδης μάλλον είναι ποδοσφαιρική η παρουσία του, πιο πολύ ναι, παραγωγική η παρουσία του. Ναι. Ναι. Γι' αυτό ναι, μάλλον, γιατί αν έμπαινε σε άλλο ρόλο, τότε πιθανότατα και ο Μυροφορίδης να μην ένιωθε μια πιθανή απειλή, ας πούμε, και ένα μπέρδεμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Κάτσε, κάτσε, Παναγιώτη, να ρωτήσουμε τον γκουρού του ποδοσφαίρου, έχουν παίξει ποτέ οι Ηρακλής Απόλλων Λάρισσας? Μπήκε στο site τώρα, στο Google και ψάχνει. Καθόλου, καθόλου. Ψέματα λέει. Το ξέρω, απλά συγκυριακά το ρωτάω. Κύπελο πρέπει να έχουν παίξει. Μπράβο ρε γάτε, πότε. Το πότε. Το ραπτόπλο. Δύσκολα μου βάζεις. 1998 δύο παιχνίδια είχαν παίξει. Ναι, τι ρε εγώ και εσύ θυμώσαι, σε κάνα παιχνίδια από αυτά. Για να τα θυμάμαι. Γιατί στις εκδρομές του Ηρακλή δεν σε θυμάται κανένα, θα πούμε. Καλά, οκ. Okay. Έτσι, γι' αυτό. Εσύ πες ότι δεν ήμουν από τα καμένα βούλα 43 χρονών τα βρήκες. Εσύ πες ότι... Σε ανέκδοτο σου τάμπαν και έψαξε να βρει που τα καμένα βούλα, να πούμε. Εσύ πες ότι δεν ήμουν. Εγώ λέω δεν ήσουν. Έτσι λόγω. Στα εκτός έδρας, εντός ήσουν να. Δυναμικός. Για τα εκτός λέω εγώ. Στην Κυριακή είχε κάτι ηχητικό. Πώς θα πήγαινες εκτός έδρας? Καλά δεν ωραίες ο Τυρόπουλε. Γελάει. Γελάς και εσύ σου. Απολαυστική είναι η κουβέντα. Γελάει. Γελάς και εσύ σου πια. Πήγαινε στη Χέν. Είχε μια γκόμενα στη Χέν. Χριστιανική Ένωση. Δεν λέγεται Χέν. Στη Χέν πήγαινε. Στη Χάνθ πήγαινε στη Νεολαία. Πήγαινε εκεί πέρα με τις κοπέλες που ήταν οι τρίχες πιο μεγάλες και από του Περόν εκεί. Αυτές είναι στην Απολύτρωση, μπερδεύεσαι. Στην Απολύτρωση ήταν αυτή. Μπερδεύει την Απολύτρωση, το Σωτήρα και τη ζωή. Είχε μια κόμμα να κάνει. Εμείς τα κάναμε όλα στη ζωή μας. Αυτός δεν έκανε τίποτα και ψάχνει τώρα να πει. Καλύτερα να πήγαινα με άντρα παρά να πάω. Και λεγόταν εφαίρετο. Με το κατοικητικό να πούμε. Άσε κόκκινα από εκεί πέρα. Για πες τι άλλο έχουμε εκεί πέρα. Τίποτα. Πώς δεν είπε ο Κωστής, καλύτερα να μην απαρθένος από τα αυτιά. Από αυτό το ενδεχόμενο. Να χτυπηθείς και να δεις εκείνη την τρίχα. Τη σημαίνει η χριστιανική. Αυτός ο οποίος θέλει να κάνει σεξ με τον εισπράκτορα στην ευκαιρία του, μας λέει τώρα για τρίχα. Ποια ήταν η πιο κάγκελο τρίχα, η χριστιανική ή η κομμουνιστική δεκαετία του 80. Ξέχασα να σου πω ότι και βρίσκει με τις κομμουνίστρες. Στο πάρκο τα εκεί, θαράποντα εκεί ήταν ο Φασούλας και κάτι άλλες τύπισες οι οποίες μοιράζαν οδηγητή. Ναι. Ο Κωστής ήταν πάντα στον μπούρου μπούρου με τις κομμουνίστριες. Έτσι λέω. Άμα λέω, έτσι λέω εγώ, ας πάρει το ρεπέογλου να πει ότι λέω ψέματα. Για να καταλάβει. Και μιλάει αυτός τώρα για μένα, για γυναίκες με τρίχες. Αυτός, κατάλαβες. Το φαλακρό. Το λαμπατέρ. Άκου τώρα. Άντε, λοιπόν, κάνε παρανάσες, κάνε αφωνία. Γιατί έχεις να φοράξεις πολλά γκολ από ό,τι μου είπες. Α, κάνα πανό για το Σαββίδι, είναι κρεμασμένο εκεί. Όχι, δεν έχει. Όχι. Δεν έχει, τέρμα οι μαγκές. Να σε καλά, Παναγιώτη. Okay, okay. Τα λέμε σε λίγο. Λευτέρης, κόκκινο, ο Μάικλ Τζάκσον ήταν από τους μεγαλύτερους ρατσιστές που υπήρξαν. Βέβαια. Πώς ήταν ρατσιστής? Ο ρατσιστής πήγε να γίνει από μαύρος. Πήγε μαύρος και πήγε να γίνει άσπρος. Ρε φίλε, να μου πεις ότι ήταν νούμερο. Γιατί ήθελα από μαύρος να γίνει άσπρος. Αν δεν το θέλω, πήγε πετάξει το παιδί από το παράθυρο, φελέ. Θα το κάνω εγώ, με κλείσουν 30 χρόνια φυλακή. Άντε, βγει από εδώ πέρα. Εσένα έπρεπε να σε κλείσουν φυλακή ούτως ή άλλως. Τον ανώμαλο πια πετάξατε το πάνω. Το κάνατε και είδωλα επειδή πιάνε. Εσένα έπρεπε να σε κλείσουν φυλακή ούτως ή άλλως. Άντε, κουτρομάνο. Άντε. Θα έπρεπε ούτως ή άλλως να σε κλείσουν. Άντε, κρύε. Εντάξει. Άντε. Επειδή έβγαλε το παιδί του, δηλαδή. Άλλα ήταν. Ήταν υποχόντριο, φοβόταν να μην κολλήσει μικρό. Δεν καθυστερημένο ήταν, προβληματικό ήταν. Μην κολλήσει μικρόβια, μην κάνει εκείνο. Από μαύρο θέλει να γίνει άσπρο. Παιδεραστή, ήταν παιδιά πέτρε από πάνω. Παράτα με μεσημεριά. Αν ποτέ αποφασίσει ναι. Να ανοίξει ένα βιβλίο στη ζωή σου ναι. Και δει τι ιστορίε μεγάλων ανδρών, ναι. Θα δει ότι ήταν ναι. Ανισόρροποι. Κυριολεκτικά. Δεν λέω το αντίθετο. Ο Ντοστογεύσκη έπαιξε τη γυναίκα του στα χαρτιά. Ναι. Ο Μότσαρτ ήταν μέθυσο. Ναι.
Τι να σου πω, όλοι είχαν. Όλοι έχουν ένα κουσούρι. Κάτι... Αλλά αυτό ο Τζάξον είχε πολλά κουσούρια μαζί. Όλοι αυτοί που ήταν μεγάλοι ναι. είχαν πολλά κουσούρια. Όχι εντάξει, ναι. Απίστευτα. Εντάξει. Και έλεγε καλά αυτό. Ναι, αυτό. Ναι. Γιατί ναι, του κάνετε θεού, άμα είχαν κουσούρια. Τη γίνει πλευρά του, γιατί δεν τη μετράτε. Να μπει στη δουλειά. Ρε, ο Μιχαήλ Άγγελο, αυτό εδώ, ο οποίο έκανε όλα αυτά τα εκπληκτικά. Αγιογραφίες και αυτά εδώ, ήταν ομοφυλόφιλος. Δηλαδή... Αφού αγιογραφίες θέλετε, τι θέλετε να είναι, να μην είναι ομοφυλόφιλος. Τι να σε πω. Τι θέλετε να είναι, ρε, κόκκινε, κανονικό. Τι να σε πω. Τι ήταν, είχε ταλέντα, δηλαδή καλλιτέχνης, αυτό θέλω να πω. Ισογράφη, δεν είναι. Μετάδοση για τον Ηρακλή θα έχει ό,τι έχει για όλους τους αγώνες. Δηλαδή... Θα κάνουμε συνδέσεις. Ναι, αλλά με έπαιζε ο Πάουκ, θα κάνουμε όλη την. Γιατί στο τελευταίο παιχνίδι του Πάουκ, κάναμε όλο το παιχνίδι. Με ποιον έπαιζε. Κύπελο. Α, εντάξει, συγγνώμη. Εντάξει. Ό,τι και να γίνεται. Ό,τι πιο πούζε, όταν... εδώ είναι διευθυντή. Όχι, ναι. Ό,τι πέφτει στην εκπομπή μα ναι. γίνεται για όλου η ίδια μεταχείριση. Ό,τι πει. Η ίδια ίση μεταχείριση. Τελείωσε. Λοιπόν, αν θέλετε αυτοκίνητο, νομίζω ότι είναι η καλύτερη εβδομάδα να πάρετε είτε Σκόντα, είτε Kia, είτε Hyundai στην Εσκιάδη Μπαλοδήμο, καθώ έχουμε εβδομάδα Black Friday και σα δίνουμε χαμηλότερη τιμή από την καλύτερη προσφορά που έχετε. Μόνο στην Εσκιάδη Μπαλοδήμος αυτήν την εβδομάδα μέχρι και το Σάββατο, κάντε δικό σταγμένο Hyundai, Kia ή Skoda. Υπάρχει περιορισμένο σταθμό οχημάτων. Βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών με τηλέφωνο το 2310-596-596, αφού σα δίνουμε χαμηλότερη τιμή από την καλύτερη προσφορά που έχετε. Το κατάλαβε, το εμπέδωσε. Εγώ σου πάω να μου βρει ένα αμάξι να δίνω 180 ευρώ για 4 χρόνια, να και αμαξάρα. Σε έκανα κονέ. Από εκεί πέρα θες να πάμε, να πάμε και εκεί. Με συγχωρείς, δεν είχα το χρόνο να σε πάω. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Όταν θα βρω το χρόνο να πάω μέχρι εκεί. Ό,τι πιο γρήγορα. Εντάξει, να τελειώσω κάποια στιγμή. Ό,τι πιο γρήγορα. Επειδή σε κολλάω. Τελείως. Επειδή είσαι μάγος, ναι. Ένα μόλις μήνυμα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ένα μόλις. Μήνυμα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Άρης. Α1 ένα κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Σαββατοκύριακο. Γιατί εγώ. Α, την άλλη εβδομάδα έχει. Κάτι αγώνες box μία του μηνός στο παλατάκι. Είμαι καλεσμένος. Και βλέπω μόλις ένα μήνυμα. Ναι. Εντάξει, αν αυτό σου λέει κάτι. Μου λέει κάτι. Τι σου λέει. Ή ότι δεν γουστάρουν οι παοξίδες στην εκπομπή σου, ή ότι δεν γουστάρουν τον μπάσκετ. Ή και τα δυο μαζί. Ε, φίλε, όταν... δεν ξέρω, πάει, μην ακούνε, τι να σου πω. Όταν έχουμε για ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ή στα παιχνίδια εδώ πέρα, θέλουν. Ή θεωρούν τον Άρη μικρό. Εκατοντάδες... Δεν ξέρω. Εκατοντάδες μηνύματα έχουν. Είναι και μια ντροπή για, για τον Άρη. Γιατί όταν βλέπουν Άρη, βλέπαν Άρη παοξίδες, ορμάγανε. Και αυτό είναι. Δηλαδή έχουν απαξιώσει τόσο πολύ τον μπάσκετ. Δεν πάνε. Δεν πάνε. Εδώ το βόλεϊ είναι το δεύτερο του άθλημα. Το βόλεϊ είναι το δεύτερο του άθλημα. Το μπάσκετ δεν το κουστάρουν. Δεν είναι ένα παόξι φτιαγμένο για μπάσκετ. Δεν το καταλαβαίνει. Η δομή του, το DNA του, η φιλοσοφία του, η κουλτούρα του δεν είναι για μπάσκετ. Δεν είναι γεννημένοι παόξιδες. Το μπάσκετ θέλει και το γυαλισμένο παπούτσι, θέλει και το λουστρίνι. Θέλει να πούμε και την καλή συμπεριφορά. Δεν ταιριάζει τώρα για σάλα μέσα να το βάλει στον παόξι. Να το βάλει στον παόξι μέσα. Σαν να το βάλει στη φυλακή να πούμε είναι. Ο παόξι είναι να πούμε άλλο πράγμα. Τι 800 άτομα λέει. Άμα δεις τα επίσημα, αν μπορούσες να δεις, εκεί πάνε οι περισσότεροι. Τα επίσημα. Στα επίσημα. Δεν σου είπα. Πού είναι η θύρα 10 και δεν σου είπα. Άδεια είναι. Δεν είπα ότι για 8.000, είπα 800 με 1.000. 800 με 1.000. Ακόμη και αυτό θες να το βγάλεις ψεύτικο. Εντάξει, ρε φίλε. Λοιπόν, εντάξει, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, να πω ότι το Μετρόπολης 95,5 και αυτά Χριστούγεννα να σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Στη μάχη τη Γαλοπούζα. Ναι. Season 5, δεν πρέπει να αλλάξει αυτό. Είναι κάθε μέρα Γαλοπούζα. Συντονίζουν καθημερινά με τις εκπομπές του Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσει το ηχητικό. Έχετε 5 λεπτά λοιπόν από τώρα να καλείσει το 2310 και τα 390 και να κερδίσει εσύ τη μάχη της Κουμιάτικης Γαλοπούλας. Γιατί και αυτή τη χρονιά θα τη διεκδικήσει να μην υπάρχει αύριο. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος. Μία προσφορά από την αγορά κρεάτων Χατζιαγγελίδης Φιλιππόλους 81 Αμπελόκηπους και πολύ καστρογγυλικής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχετε μπροστά στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, ή μπαίνετε στο www.listopart.gr για να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο. Και μην ξεχνάτε, όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Διαφημίσεις, επαναρχόμαστε με γραμμές και καθατζογλίο τον αγώνα του Ηρακλή με τον Απόλλων Λάρισα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές ανοίγουν το 23-10 και τα 390. Πριν πάμε στις γραμμές, πάμε στο καθατζόγλιο, αφού εκεί είναι ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.
να μας μεταδώσει τον αγώνα του Ηρακλή με τον Απόλλων Λάρισας. Το 8ο λεπτό είμαστε στο 0-0. Α1 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3-44 για τα εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από τα Μπαμπάτζικα, εκεί όπου το μέγεθος μετράει. Αγίων Πάντων 28, όπου δύο μπαμπάτζικα σάντουιτς κοστίζουν 5 ευρώ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Όλα είναι καταπληκτικά. Δοκιμάστε, πάρτε μια Caesars, πάρτε, πάρτε τρία αφράτα πιτάκια ανατολής με χοιρινό ή γυρινό ή με κοτόπουλο. Ό,τι αγαπάτε είναι καταπληκτικό και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Τηλέφωνο για παραγγελίες στο 2310-510045. Λοιπόν, πάμε Καφταζόγλιο και μπορείτε να τηλεφωνείτε στις γραμμές. Παναγιώτη. 9 λεπτά αγώνα στο Καφτατζόγλιο, Γρηγόρη, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5. Ηρακλής και Απόλλων Λάρισας στο 0-0, χωρίς πολύ σπουδαία φάση. Με τον Ηρακλή να προσπαθεί σε αυτά τα πρώτα λεπτά να πάρει τα ενία του αγώνα στα χέρια του, να έχει την κατοχή της μπάλας που το έχει πετύχει. Παίζει, θα έλεγα, πολύ κοντά σε αυτό το 4-4-2. Ο Κλέιτον κινείται παράλληλα με τον Περόνε πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ κοντά του. Είναι λίγο πιο πίσω μεδρινός. Δίπλα στον Καλτσά, περισσότερο οκτάρι, ο Καλτσάς είναι μοναδικός ανασταλτικός, και στις δύο πτέρυγες δεξιά και αριστερά ο Ντούνης με τον Χασομέρη σε αυτή την διάταξη του Ηρακλή που επαναλαμβάνω θυμίζει πάρα πολύ σε ένα κλασικό 4-4-2 σε γραμμές, σε ευθεία. Ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθεί και έχει πάλι την μπάλα στην κατοχή του από τον άξονα με τον Καλτσά. Θα δώσει λίγο πιο μπροστά του και διαγώνια στον Ντούνι. Ο Ντούνις έχει χώρο, θα κάνει την παλιά για τον Περόν. Είναι πολύ δυνατή. Δεν συνεννοήθηκαν σωστά οι δύο ποδοσφαιριστές. Θα μπλοκάρει εύκολα ο Ματζάρης, ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα στο δεκάλεπτο, στο Καφτατζόγλιο. Πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Football League. Ηρακλής Απόλλων Λάρισας στο 0-0 και είναι χαρακτηριστικό ότι οι παίκτες που έχουν ξεχωρίσει από πλευράς φιλοξενούμενων μέχρι στιγμής στις πρώτες επαφές είναι οι Λατινοαμερικανοί που έχει στο ρόστερ η ομάδα της Λάρισας, δηλαδή ο Μαρκολίνο με το νούμερο 10, ο Πολέτο που παίζει σε δέση εξωδεξιά και βέβαια και ο Λουκάο, ένας υψηλός όμως επιθετικός αλλά και πολύ γρήγορος, δυνατός, μπαίνει στις φάσεις. Μια παλιά τώρα καλή για τον Περόνε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Περόνε πλασάρι, γκολ! Στο 10 ο Περόνε με το διαγώνιο σούτ από θέση μέσα δεξιά βάζει τον Ηρακλή σε θέση οδηγού. Ηρακλής από τον Λάρισας 1-0. Ένα κουβάρι παίκτες του. Πολύ ωραία η εκτέλεση του Εμμάνουελ Περόνε, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κάθε την παλιά και πλάσαρε σωστά στην άλλη γωνία του τερματοφύλακα. Πιάστηκε κοιμόμενη η άμυνα του Απόλλων Λάρισας. Ο Απόλλων Λάρισας, ο οποίος έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ. Αυτό είναι το δεύτερο που δέχεται, ναι Γρηγόρη. Είναι το δεύτερο γκολ που δέχεται στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής ο Απόλλων Λάρισας. Ο Ηρακλής κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Το θέλει αυτό για ψυχολογικούς λόγους. Και αν μη τι άλλο, μπορεί από εδώ και πέρα να διαχειριστεί και καλύτερα την όλη κατάσταση στο μάτς. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο και πάλι στο Καφταζόγλιο. Οι γραμμές είπαμε είναι ελεύθερες. Ένας φίλος έχει τηλεφωνήσει. Πάμε στο φίλο. Όσο έχουμε γραμμές. Είπαμε κανονικά, τα μοιράζουμε. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Εσύ. Κωστή. Ο Κωστής είναι στην τουαλέτα. Α, θα σου πω. Είμαι, πώς λέμε το Κωστή, εγώ, ξέρετε, είμαι στις καλύτερες, είμαι στα Χαϊλιά, ο Κωστέλιος. Που δεν μπορώ να μιλήσω, μωρέ. Έλα, ρε, μια χαρά θα πάνε όλα καλά, μη στεναχωριέσαι. Όχι, εντάξει, όλα μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να μιλήσω. Είσαι πολύ καλός μουσική, τέλος πάντων, εσύ, πάρα πολύ καλός. Ο Κωστής δεν ξέρει καθόλου μουσική, κάτι άλλο, τίποτα δεν ξέρει. Μακός. Σ' ακούω φίλε μου. Ναι, έχει ένα μήνα ο Κωστής είναι τρελαμένος με το Τσίπρα. Όχι, ο Κωστής Τσίπρα. Δεν έχει, όχι, δεν είναι τρελαμένος. Δεν ήταν έτσι. Απλά κάναμε ένα θέμα. Και μας έκανε τεράστια εντύπωση. Χθες το χθες, καταλαβαίνω. Ναι, είναι... κάναμε ένα θέμα το οποίο είχε οπαδικά κυρίως κριτήρια για αυτά τα οποία γίνονται. Ούτε αγγλικά δεν ξέρει μωρέ. Και λοιπόν, φίλε, δεν διαφωνώ με τίποτα από αυτά που λες. Άλλο είναι θέμα. Και χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει, είδος ότι 29-30 λέγανε Τσίπρας. Και μας έκανε εντύπωση. Γι' αυτό έχουμε πρόβλημα που είναι οι Έλληνες, κατάλαβες. Παλιά οι Έλληνες είναι έξυπνοι, τώρα οι Έλληνες είναι τρελοί. Παλιά ήταν έξυπνοι, βγάζανε Πασό και Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι χαζοί, βγάζουν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θα σου πω το άλλο αυτό. Θα σου πω το ποδόσφαιρο, το ακούς. Ναι. Ούτε ξέρει ποδόσφαιρο, ούτε εσύ, θα σου πω κάτι.
ήμουν φοιτητής, ήμουν Ιταλία και Γερμανία. Οπότε κατάλαβα τι ξέρουν ποδόσφαιρο. Θυμάμαι λοιπόν, και ούτε ένας δεν είπε. Τάκλινγκ ήταν ο κορυφαίος στην Ελλάδα, ποιος, ο Φιερός, ήταν έτσι. Κορυφαίος στόπερ. Ναι, ήτανε. Εκ των κορυφαίων στόπερ. Ακριβώς, εγώ ακόμα θυμάμαι γιατί είμαι Πειραιάς χρόνια. Θυμάμαι ο Αναστόπουλος ποτέ δεν πάει, δεν ξέρει να, δεν μπορεί να πάει γκολ. Γιατί ποιος ήτανε, ήταν ο Φιερός. Μάλιστα. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Και δεύτερο. Είχε πρόβλημα δηλαδή όταν είχε απέναντι το Φιερό Αναστόπουλος. Ακριβώς. Ακριβώς. Μα, εγώ δεν ήμουν έξυπνος, ήμουν Ιταλία και Γερμανία και ξέρω, κατάλαβα τι ήταν ποδόσφαιρο, κατάλαβες. Αυτό που παίρνει στην Ελλάδα είναι κάτι σαν ποδόσφαιρο, μάλιστα. Να είσαι καλά φίλε μου. Θα σου πω το κορυφαίο. Κορυφαίος ποιος ήταν, ποιος. Που ήταν στο... Σαν τι, σε ποια θέση. Πού είσαι εσύ, πώς το λέω, το όνομα... Κορυφαίος σε ποια θέση έπαιζε. Στο κέντρο. Ο... Τι λέει, ο... Κόλλησε τι ήταν μετά ή... Τι ήτανε... με χαλιά είναι ο δικός που δυσκολεύεται. Α, εσύ με το κεφαλικό είσαι. Έλα ρε, πες να σε βοηθήσω εγώ που δεν έχω πάθει ακόμα. Είσαι τελεμέτ με το... Μη, είμαι. Εγώ την πίεση μου την ελέγχω όμως κάθε πρωί, 12 με 8. Εγώ εντάξει. Το κορυφαίο ήταν, με ακούς. Έλα, σ' ακούω. Είπα λοιπόν ήταν ο Φιερός του κορυφαίος. Ναι. Ο Φιερός άμα είχε λίγο μπόι ακόμα, θα ήταν με πολύ μεγάλο center back, θα μπορούσε να παίξει εξωτερικό. Ναι. Ο πρώτος τάκλι στον κόσμο. Είπα ότι με τον Αναστόπουλο απέναντί του, ο Αναστόπουλος είχε πρόβλημα. Με ποιο, εκφεύγε. Ο Φιερός, ναι. Έπιανε Μαύρους, έπιανε Αναστόπουλος, ήταν γερό παιδί, πολύ δυνατός ο Φιερός. Κοίταξε, ο Γιώργος ο Φιερός είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είχε... Εξαθώς, sorry. Όχι, θα σου πω. Είχε, είχε παίξει βόλεϊ. Και είχε είχε παίξει βόλεϊ και είχε πολύ καλό άλμα. Και πολύ δυνατό. Κάτι που τον βοήθησε στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο Φιερός, για χαρά. Ο Φιερός, δυσκολευόταν στο Καραλαμπίδι, τον Γρηγόρη, ναι, που ήταν 1,78 με 1,95 και στον Αντωνιάδη που ήταν 1,92 με 1,78. Οι μεγαλύτεροι κεφαλοσβεστές του περάσανε. Εκεί δυσκολευόταν ο Γιώργος. Κάτω, χαμηλά και ιστορίες ήταν τρόμερο. Ποιος έβαλε τον κόλ, δεν το πρόλαβα. Δεν μας το έλεγε, θα βάλουμε κι άλλο ένα. Μα σου είπα θα κερδίσει. Ο Περόνε. Ποιος θα το βάλει. Παρακαλώ. Μάλιστα, ναι. Ναι. Ένα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά, τουαλέτα τώρα πάνω στους αγροατές θα πας. Έχεις, πού είναι έχεις γνωρία, φίλε. Ο όροφο είναι. Γέρος τώρα. Αυτός, φίλε, τώρα. Έκανε εκπομπή, τράβηξε χειρός, 10 χειρόφρενα τράβηξε. Μη. Ποιος τράβηξε χειρόφρενα, φίλε. Μη. Έλα, εντάξει, ωραίος είσαι. Όχι, μήπως έφυγε σε κανένα από το παράθυρο, γι' αυτό λέω. Κοιτάξτε, θέλετε να δείτε τον Απτόπουλο σε ράλι, συνοδηγό. Ναι. Μία του μηνός Δεκεμβρίου. Όταν παίρνει τα διαφημιστικά δεν μπορεί να πας να κατουρίσεις. Τώρα πάνω σαν τέτοιο θα πας. Τώρα υπήρχε θέμα, ρε φίλε. Εντάξει, τέλος. Πήγε για το χοντρό, τι να σε πω. Εντάξει, τελείωσε. Μη, ντροπή. Όχι, ναι. Έλα. Μήπως είσαι κρυφοπαροξής, τίποτε. Όχι, φίλε, Ηρακλής. Γιατί είδες και μπάσκετ έμαθα χθες το βράδυ με τον Πάο. Και βόλεϊ βλέπει, ναι. Τα πάντα και βόλεϊ. Και πόλο να παίξει Πάο και θα δεις. Όχι φίλε. Τα πάντα βλέπω φίλε. Μπράβο. Κωνστάκη να σε κάνω μια ερώτηση θέλω. Μάλιστα. Είναι τελικός Champions League. Πάμε Καφτατζόγλιο. Μπαρτσελόνα. Καφτατζόγλιο από όλο Λάρισα σε σοφαρίζει 6 λεπτά μετά το 1-0. Φύγε κάλτσα, φύγε γρήγορα στο τουαλέτα. Σταμάτα να μιλήσω ρεπόρτερ. Στην κόντρα επίθεση είναι το Μαρκολίνο. Ναι. Πολύ ωραία βγήκε από τον άξονα. Ωραίο πλασέ, η μπάλα στο δεξί γάμα της εστίας του Βοσνιάδη. Γκολ Champions League. Πάρε δρόμο από το στούντιο Κατσίκη. Έλα, μην το πεις. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Στο κέντρο χάθηκε η μπάλα βέβαια. Δεν πρόλαβε ένα λεπτό που έλεγε, δεν έλεγε ότι θα κερδίσει ο Ηρακλής. Ναι. Μόλις επέστρεψε ο Γρηγόρης, λέω, ο Κωστής, όπως το πεις Γρηγόρη. Αλλά εδώ είναι ένα λάθος που ο Ηρακλής το πληρώνει πολύ ακριβά, γιατί είναι ένα λάθος στο κέντρο, όπως είπε σωστά ο Κωστής. Ναι, είναι όμως και μια ωραία ατομική ενέργεια. Αυτό το γκολ είναι Champions League, φίλε. Τέτοια ποιότητα έχει. Για τον άξονα κάθετα. Έτσι. Απέφυγε πάρα πολύ ωραία το τάκλιν. Το Κούσας πήγε να κάνει τάκλιν εκεί.
Ο Κούσας. Ο Κούσας είναι πιο μεγάλος από την Ακρόπολη. Πού να κάνει τάκλιν. Πάρ' το 1-1. Άρα πληρώνεις εδώ τα γεράματα του Κούσα, φίλε μου. Θα τη δεις τη φάση. Αργή. Ναι. Αργή επιστροφή, ενώ και τώρα πάλι επικίνδυνα είναι ο Απόλλων Άρης από τα δεξιά. Σε ένα γέμισμα χαμηλά που έγινε και στο νέο σου την μπάλα έχει περάσει out. Διαμαρτύρονται για κόρνερ οι φιλοξενούμενοι. Το πληρώνει αυτό ο Ηρακλής. Όταν είδα τον Κούσα, φίλε. Όταν είδα τον Κούσα, τι στούντιο. Πόσο χρόνο. Στούντιο, να σε καλά. Πόσο χρόνο είναι ο Κούσα, ρε κόκκινο. 800 ετών. Παρακαλώ. Ο Κολοκοτρώνης ποιον είναι. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Και ένα πέναλτι έγινε και δεν το έδωσε. Ποιο είναι το πέναλτι. Α, κύριο που έπεσε. Ναι, φίλε, ναι. Έπεσε, πώς έπεσε. Ναι. Ούτε κόρνερ. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Ακούμε, ναι. Τι κάνετε, παιδιά. Είναι το παιδί που είχα πάρει πριν το Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Είχα πει θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ 1-3 λόγω Πρίγιοβιτς. Ναι. Ναι, 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 το θυμάμαι γιατί... Είχα έπεσα μέσα. Ναι. Το θυμάσαι. Ναι. Α, και μπορεί να θίξω ένα θέμα. Να θίξεις, ναι. Ναι. Λέτε για το delivery που δεν βρίσκει ο άλλος, έτσι δεν είναι. Ναι. Ξέρετε τι κάνουν στα παιδιά στο delivery. Τι κάνουν. Όταν πάνε, ξέρω εγώ, μια παραγγελία, μετά τους βάζουν και κάνουν σουβλάκια, σαλάτες, τα ξέρετε αυτά. Δεν ισχύει αυτό εκεί, φίλε. Δεν ισχύει, όχι να κάνεις μεγάλο λάθος, σου λέω. Εσύ ξέρεις το μαγαζί που λέω και ξέρεις τι κάνουν εκεί. Κοίτα, εγώ μένω Γερμανία. Ρε φίλε, μιλάμε για ένα συγκεκριμένο χορηγό, ο οποίος δίνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Λες να μην ξέρουν, να μην έχουν δει μεταγραμματά και μου τι κάνει. Ε, κόκκινη, δηλαδή, εγώ τώρα πραγματικά σου συμπαθώ. Αυτό που λες για το delivery που δεν βρίσκει, δεν κάνει και δεν θέλει δουλειά, δεν ισχύει, ρε φίλε. Ε, καλά, αφού το λες εσύ. Τι να πω. Μα ρώτα τα παιδιά, γιατί δεν βγαίνουν να το πούν τα παιδιά. Τι γίνεται στα delivery. Κάτσε να μάθουμε στην κοινωνία τι γίνεται. Τι ακριβώς γίνεται γενικά στα delivery. Πες μας, να καταλάβουμε. Ναι, εγώ, κοίτα, εγώ είμαι 38 χρονών. Ωραία. Είμαι στην Γερμανία 10 χρόνια. Ωραία. Είμαι από Κρήτη. Ωραία. Και στην Κρήτη πήγα να δουλέψω μια φορά delivery. Ναι. Και μου λέγανε στο γυρισμό να κάνεις σουβλάκια, να περνάς σουβλάκια, να κόβεις σαλάτες. Στην Κρήτη, ρε φίλε, η παραβατική είναι τρελή για δέσμο. Να, για την Κρήτη μιλάμε. Κόψε τον το φίλο. Στην Κρήτη η ανομαλία πάει σύννεφο, ρε. Πλάκα κάνεις. Δεν έχει άλλους νόμους και κανόνες εκεί. Και σε βρίσκουν με όπλο. Γιατί μας τη δίνεις, δεν είναι έτσι. Πάμε, 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 πάμε παρακάτω. Ξέρει πώς είναι. Παρακαλώ. Στην Κρήτη, ρε, βγάλεις άκρη στην Κρήτη. Ναι. Λέγε, φίλε. Πριν 10 χρόνια στην Κρήτη δεν ήταν το Πασό, γι' αυτό μόνο ήταν το delivery. Μια χαρά φάγανε κριτική. Δυστυχώς πριν από 10 χρόνια το Πακόκ ήταν. Φίλε, Φαλακρέ. Μάλιστα. Τι έγινε, ρε, ρόδοντε. Τι έγινε, κελαϊδούς χθε. Τι κελαϊδούς. Πόντιος μας βγήκε. Τι κελαϊδούς. Καλά, ρε. Είναι δυνατόν, ρε. Ο Καλατζίδης είναι πεθαίνει. Είσαι σοβαρός. Κροφιά στο μαχαίρι σε όλους. Η απόβαση των 11 από παντού. Είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα. Εμείς μετά το 70 ανοίγουμε. Ανοίγετε. Ανοίγουμε. Σας είδα στο Βόλο λίγο και με τρομάξατε, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μ' άρεσε ο Απόλλωνας στο Βόλο. Εκεί... Ακόμα έχει να... Μέχρι και σήμερα βάζει γκολ ο Απόλλωνας. Που μιλάμε με Περόνι και Κλέντο. Μην το ψάχνεις τον Απόλλωνα. Ψάξου αλλού. Θα σωθείς δηλαδή. Άνετα. Μ έγινε ρόμπα, Μ τώρα ψάχνει να την κάνει γυριστή. Ναι, και μας κατηγορεί το Μαυρόπουλο. Λέει ο Μαυρόπουλος. Βρεάς το Μαυρόπουλο, μην το ψάχνεις. Όταν κάναμε εκπομπές με το Μαυρόπουλο, καλώς ήταν. Τώρα κακό. Ναι, μια χαρά είναι ο Μαυρόπουλος. Επειδή κάνω κόντρα ρελάς με το Μαυρόπουλο, δεν ξέρετε για ποιο λόγο γίνεται. Καλά που έκανες θεραπεία. Ναι. Και σήμερα πες να χάσει και ο Απόλλων Λάρισας. Μπας και εδώ ο Φιλαράκης με Γρηγόρης άσπρη μέρα να πούμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτά που λέει όμως, ήρθε ποιος έβαλε τον κόλ του Ηρακλή. Μετά από ένα λεπτό, πάρε το 1-1. Τι γκολάρα έφαγε ο Ηρακλής, φίλε. Χάρηκες, ε. Ο, καθόλου. Μ' άρεσε όμως, ήταν φανταστικό γκολ. Επόμενος. Έλα, ναι. Και άπονος τι έβγαλα. Ναι, μπράβο. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Ναι, κυρία μου. Μ' ακούτε. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα και Κωστή. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Γρηγόρη. Ναι. Σε παρακαλώ, διώξουν από το στούντιο. Θα σου πω γιατί. Γιατί. Χτες το βράδυ, στο Ζάπινγκ παρέα, πρώτον του έγινε πρόταση για να αναλάβει δήμαρχος και δεν την απέρριψε. Δεύτερον, άκου Γρηγόρη, με παίρνει τηλέφωνο τη στιγμή που τον κάνω μασάζ στο χέρι. Ο αδερφός μου... Και εσένα έβαλε να κάνει μασάζ. Ναι, ναι, και από το ξέρεις τι. Όποιον βρίξει στον δρόμο ρε φίλε, όποιον... τρατώ. Λοιπόν, τρίβε εδώ, τρίβε εκεί. 11 η ώρα Γρηγόρη, παίρνει ο αδερφός μου και από Βέρεια πάει προς το χωριό. Oh, oh. Και μου λέει πού είσαι, λέω με το Ραπτόπουλο κάνω μα σας λέει πες το να γιατί δεν λέει για τον Πρίγιοβιτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μιλάει ο αυτός. Τράκαρε. Και ακούω ένα μπαμ και μου λέει αδερφός μου κλείσε τράκαρα με αγριογούρουνο. Ρε συ μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί.
Τράκαρε με αγριογούρουνο χτύπησε. Ναι, αλλά αφού μίλησε με τον Φαλάκρα, τι περίμενε. Ναι, αλλά ζει όμως. Αγαπητέ. Σου λέω. Να, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ήταν έτσι, βρε. Ναι. Κωστή. Ναι, και φοβήθηκε σε αγριογούρουνο. Ρε φίλε, χάσαμε ένα φίλο μας. Του Μπιώτη, ναι. Τον Κοσμά. Τον Κοσμά, ναι, τον ξέρω. Ξέρει πώς έγινε. Αφού εκεί ήταν. Πήγε αυτό το ζώο, καθόταν σε εκείνη την καρέκλα. Σε εκείνη την καρέκλα. Εσύ πες μου ότι αυτό είναι σύμπτωση. Και πήγε ο Κοσμάς ο καημένος και έκανε στην καρέκλα του Κωστή. Ένας άνθρωπος χάθηκε στην καρέκλα που έκανε ο Κωστής. Άντε, πες μου τώρα. Γρηγόρη, μια και τον ανέφερες, ίσως είσαι και από τους τελευταίους που τον μίλησες, γιατί περπατάγαμε μαζί με τον Κοσμά και συναντηθήκαμε. Πόσες φορές μιλούσαμε με τον Κοσμά, πού να ξέρει το ζώο αυτό. Εκεί στη Χαριλάου συναντηθήκαμε και του δίνεις και συμβουλές και μιλούσαμε για την πίεση. Συμβουλές έδινε ο Γρηγόρης τον Κοσμά. Τον ήξερε βέβαια και πολύ καλά, μιλήσαμε μαζί μας, ήταν παρέα όταν περπατήσαμε και ήταν με τον. Ο Κοσμά ήταν από τους πιο ισορροπημένους παίκτες του στοιχήματος. Και πολύ υγιέστατο παιδί και δυστυχώς μια και πολύ καλό παιδί ρε εσύ. Εξαιρετικό. Και πειραχτήρι και, ναι, και, ναι, και ναι, έξω ναι, καρδιά και τον έφαγε ναι. Αυτή η κάλτσα ρε. Η κάλτσα κοίταξε να τη διώξουν από δίπλα ώσπου να τελειώσει το ημίχρονο, ώσπου να τελειώσει η εκπομπή, να, μην, να είναι δίπλα. Μετά... Ρε όσο είναι δίπλα με ένα δύο θα γίνει, ξέρω εγώ τι σου λέω. Ελευθερόπλος... Θα κερδίσει 2-0 Ερακλής, πάρ' το κολνέ, με τον πήκε μέσα. Ο Ελευθερόπλος 4 τόνους μπριγιαντίνη. Την άλλη φορά το βάλω καθαρτικό στο καφέ, γιατί βρώμε. Βρε με αγριογούρουνο γίνεται, δηλαδή θα τρελαθώ να με πέσει το. Τουλάχιστον του μήνα το αγριογούρουνο να φάει κανένα. Τον, τον, τον έκανε ζημιά στο φτερό και ευτυχώς το απέφυγε. Δεν το. Δεν είσαι ευτυχώς που δεν σκοτώθηκε το αγριογούρουνο. Ακούτο. Πράσινο, πράσινο κάμπια. Έλατε, φίλε, έγινε, να είσαι καλά, πάρε καλά. Πράσινο σκούλικο είναι. Και αυτό σύντος είναι. Τι ήθελες να κατέβεις για δήμαρχος. Όχι, ρε. Έχουμε εκεί έναν φίλο ο οποίος είναι με τα πολιτικά ασχολείται και έχει πολλά λεφτά. Ναι. Και λέει, μας, γιατί λέει να μην βάλουμε τώρα τον Πουλοδήμαρχο. Λέει, αφήστε τις ιστορίες. Να στηρίξει οικονομικά. Ναι. Μάλιστα. Θα με ψήφισες γρήγορα με τίποτα. Συνήθως εγώ στηρίζω τους φίλους μου, δεν τους πουλάω. Εντάξει. Πάμε κόσμο. Παρακαλώ. Ακούγομαι. Τέλεια. Έλα. Ο Γιώργος από Σουτκάρδη με. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου Γιώργη. Γεια σου, καλά είσαι. Καλά. Εσείς πώς τα πάτε. Α, βλέπουμε τον Ηρακλή εδώ. Αθόρυβο. Βλέπουμε Ηρακλή και με αυτόν την μαφρή την κάλτσα δίπλα μου τι να δούμε. Μια που η εκπομπή και σήμερα και όλη την εβδομάδα δεν είχε ποδόσφαιρα και πολλά θέματα, ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν πολύ το άκουσα στο Μετρόπολης. Στους αθηναϊκούς σταθμούς τι γίνεται. Είπαν αυτοί οι Αθηναίοι, τι είπαν. Δεν μας ενδιαφέρουν οι Αθηναίοι. Λοιπόν, κάτσε να σου πω γιατί πάλι, άλλη μια φορά επιβεβαιώνεσαι Κώστα, εσύ που έλεγες ότι είναι πισωγύρισμα και κατάντια για τη σημερινή εποχή τον Αναστασιάδη να πάρουμε προπονητή, το θυμάμαι πριν τον. Πάμε κατά Τζόγλιο. Τι πάμε, δεν το βάλες. Και τον γκολ είχε δοκάρει ο Ηρακλής με τον Ντούνι σε ένα ψιλοκρεμαστό πλασέ. Ωραίο ήταν. Πολύ ωραίο, αλλά δεν ήθελε μπάλα. Αριστερό. Δεν ήθελε μπάλα τον Ηρακλής σε αυτή τη φάση. Είναι μια καλή ευκαιρία. Ωραίο ο Ντούνις. Πατάει αλλά... περιοχές. Ο Ντούνις όλα τα παιχνίδια κατά. Πολύ καλός είναι. Ναι. Που τον βλέπω διεισδυτικό, ο πιο γρήγορος παίκτης του Ηρακλή, εγώ λέω ότι είναι φέτος. Πολύ καλός παίκτης. Μπράβο. Θα πάρει το μάτι. Στο 26. Πάει τη γλώσσα σου, γουρσούζει. Άστο να μιλήσει, ρε, που είστε. Στο 26 είμαστε, παραμένει το 1-1. Θυμίζω ότι ο Περόν είχε ανοίξει το σκόρ στο 10 λεπτό. Στο 16 Μαρκολίνο. Με ωραία ατομική προσπάθεια και. Αυτό είναι φόρο, Μαρκολίνο ή εξτρέμ. Όχι, ρε. Είναι δεκάρι, είναι δεκάρι. Όπω τον κερατά, τι την κολέβαλε. Καλή ωραία ατομική προσπάθεια. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο ήταν το ημικύκλιο. Και ο Ντούνις έχασε την ευκαιρία να βάλει τον γκολ της χρονιάς. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία και ωραίες εκτελέσεις. Γιατί το έκανε και σωστά. Απλά βρήκε από την εξωτερική πλευρά του δοκαριού. Με το ανάποδο φάλτσο που έβαλε, αν έβρισκε από την εσωτερική θα πήγαινε μέσα. Δεν θέλει. Τέλος πάντων. Πάμε σε κόσμο. Παρακαλώ. Ωραία. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα να πάρω μόνο γιατί δεν πρόλαβα. Δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή. Ναι. Για το θέμα που λέγατε. Λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν απέχω από τις εκλογές, δεν ψηφίζω, είμαι αριστερός, ακραίος, δεν είμαι ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε... Είσαι άκρο αριστερός, αλλά απέχεις τελευταία, πάρα πολύ ωραία. Σ' ακούμε λοιπόν. Ναι. Απέχω πάντα, δεν ψηφίζω. Εντάξει, αυτή την περίπτωση εγώ έτυχε να έχω ένα πρόβλημα υγείας, θα το πω να το ξέρουν και τα παιδιά τα υπόλοιπα. Άρπαξε, ήμουν ακρίστης παλιά, άρπαξε μια επατήτητα σε. Περίμενε μισό λεπτό, περίμενε μισό λεπτό. Πάμε Καφτατζόγλιο, πέναλτι έδωσε. Έχουμε πέναλτι Γρηγόρη και Κωστή, φίλες και φίλοι του. Είναι που το κυνηγάει ο Πάουκ τον Ηρακλή. Τι πέναλτι αυτό. Να το δούμε. Εδώ επειδή είμαστε μακριά θα χρειαστούμε σίγουρα ένα ρεπλί. Θα πούμε ότι ισχύει, δεν υπάρχει θέμα. Θα αλλά δοκάρι θα πάει. Εγώ είδα σουτ και απόκρουση, δεν είδα τι άλλο έγινε. Δοκάρι θα πάει το πέναλτι, δεν θα μπει. Κάτσε να το δούμε τώρα. Ευτυχώς πλέον αυτός θα πάει δοκάρι για να δούμε.
Στο 28 είναι πάντως η φάση. Ο Περόν είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, βάζει το χέρι. Είναι βλάκα ο Μπαχ, είναι πέναλτι όμως. Δοκάρι θα πάει το πέναλτι. Αφού το είπε ο Περόν θα εκτελέσει, θα αποκρούσει ο Ματζάρη. Στη δεύτερο χρόνο ο Ηρακλής με τον Κλέιτον κάνει το 2-1 στο rebound. Έπεσε σωστά ο τροματοφύλακας του Απόλλωνα Λάρισας στην δεξιά γωνία. Βγήκε πρώτος στην μπάλα ο Βραζιλιάνος, από κοντά το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Ηρακλής ανακτά προβάδισμα στο 28. Ηρακλής από τον Λάρισας 2-1 με τον Κλέιτον. Πάρε να έχεις. Πάρε να έχεις. Το πανηγύρισε και ο Γρηγόρης. Δεν μπορεί να φανταστεί, το ευχαριστήθηκα. Ο Γρηγόρης δεν λέει όμως ότι ο Κατσιαμπής έχει φέρει τον Θεοδωρίδη που κάνει καπέλο μας. Δεν τα έχει πει αυτά. Θα μας τα πει μετά. Ναι. Μετά. Λοιπόν, εύχομαι να περιγράψει κι άλλα γκολ. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Είναι πέναλτι, Παναγιώτη, είναι πέναλτι. Κακά εκτέλεση. Όχι, γιατί είπε. Όχι, είναι πέναλτι. Είναι πολύ κακή εκτέλεση. Αλλά πολύ καλό. Αλλά είναι καταπληκτικό το rebound του Κλέιτον. Ναι, πολύ ωραίο. Με εξωτερικό φάλτσο πάει δέσπο ίσα ίσα. Μόνο έτσι μπορεί να μπει. Μπράβο του. Πάμε. Παρακαλώ. Μπράβο, φίλε, συγγνώμη που διακόψαμε. Είχε λοιπόν χρήστη και έπαθε υπατήτητα. Παρακάτω. Λοιπόν, ναι. Μέχρι τώρα αυτή η θεραπεία κόστησε 40.000 ευρώ. Ναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να την κάνουμε. Ναι. Άρα εγώ τι γινόταν, περίμενα να πεθάνω, πότε θα με βρει κύρωση να πεθάνω. Ωραία. Λοιπόν, πριν δύο μήνες περάσει το ΦΕΚ, πλέον το κράτος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου με την ασφάλισή της τη θεραπεία. Το θέμα, στο θέμα της υγείας δεν είσαι ο μόνος. Λοιπόν, δεν είσαι ο μόνος. Άσε να πει το πρόβλημά του. Εγώ δηλαδή τώρα που δεν ψήφισα ποτέ, δεν θα πάω να ψήφισω το ΣΥΡΙΖΑ. 100%. Και δεν είσαι ο μόνος, και δεν είσαι ο μόνος που αυτό το γουρούνι τον Πολάκη έχει κάνει δουλειά. Αυτός εδώ άξεστος, ο γορίλας, ο απρεπής, έχει κάνει δουλειά αυτό το κτίνος. Έχει κάνει καλή δουλειά. Καλή δύναμη φίλε, δικαιολογία. Να σε καταλαβαίνω. Πάμε πάλι Καφρατζόγλιο. Ένα λεπτό. Πολύ για το θέμα της υγείας που θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο κόρνερ. Ανόητη ενέργεια αυτού με την κορδέλα στο κεφάλι. Πολύ ανόητη. Είναι πέναλτι. Πάμε, έχει κόρνερ ο Ηρακλής. Πάρ' το 3-1 τώρα. Στο 30 το κόρνερ για τον Ηρακλή από τα αριστερά με τον Χιτζίδη στην εκτέλεση. Είναι μπροστά εκεί στόπερ. Η κεφαλιά που θα γίνει στο πρώτο δοκάρι απομακρύνουν οι του Απόλλων. Ο Ηρακλής επιμένει με τον Κλέιτον να τροφοδοτεί ξανά αριστερά το Χιτζίδη. Νέα σέντρα και πάλι απομάκρυση τη μπάλα από του φιλοξενούμενου. Νέο γέμισμα από τον Κλέιτον. Η μπάλα στο πουθενά μετά την πάσα που πήρε από τον Μενδρινό. Τελειώνει η φάση. Ηρακλής Απόλλων Λάρισας 2-1. Το Χιτζίδη. Το Χιτζίδη από πού τον πήρε ο Ηρακλής. Έπεσε πέρσι στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, αν μπράβο, ναι. Καλώς είναι. Ναι. Έχουμε μέχρι τώρα πάλι ένα παιχνίδι χωρίς πάρα πολλές φάσεις. Αλλά με τρία γκολ. Με τρία γκολ, ένα δοκάρι με ρυθμό. Έχει ρυθμό και ικανοποιεί και αυτούς οι οποίοι είναι στο γήπεδο. Πόσοι είναι πλέον. 850. Περίπου 1500. Για να λέει 1500 είναι 1200. Εντάξει. Όχι, άκου, ρε Σικώστα. Άκουρε το προπαγανδιστήρι, άκου τώρα. Εμείς ό,τι βλέπουμε λέμε. Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και για παίκτη του Απόλλωνα Λάρισας. Τι φωνάζει αυτός ο Μουσάτος. Πολλές κάρτες στο μάτς. Τι φωνάζει αυτός ο τώρα Μουσάτος. Πολύ δείχνει το διαιτητή, ψάχνει για κόκκινη. Λοιπόν, πάρε ανάση, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ο Σκούρπας έβαγε κάρτα. Εντάξει. Διάλειμμα. Λοιπόν, τουαλέτα ήταν όταν μπήκε το τρίτο γκολ του Ηρακλή, να ξέρετε. 3-1 ο Ηρακλής πλέον τον Απόλλωνα Λάρισας. Είμαστε στο 39 και πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Σωτηρόγλου. Παναγιώτη. Και πολύ κοντά και στο τέταρτο γκολ ο Ηρακλής με τον Ντούνι να κάνει το σούτ την μπάλα κοντράρια. Έχει την μπάλα στα πόδια του και πάλι ο Ντούνις αφήνει για τον Κουτρομάνο. Ο Ηρακλής παίζει πολύ επιθετικά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και επιδιώκει να πάει σε μια. Είχε και άλλο δοκάρι, μου φάνηκε. Είχε ένα πολύ δυνατό σούτ στο δοκάρι ο Νίκος Καλτσάς πριν πετύχει τον γκολ, ένα λεπτό πριν από πολύ μακρινή θέση, στα 5-6 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Στην συνέχεια, μετά από το λάθος στο ελεύθερο που έκαναν οι παίκτες του Απόλλωνα Λάρισας, ο Κλέιτον έδωσε την ασίστ για να πετύχει ο Καλτσάς το τρίτο γκολ, διαγώνιο πλασέ μέσα από την περιοχή. Ο Ηρακλής προηγείται με 3-1 και αν μη τι άλλο αυτό του δίνει έναν αέρα να διαχειριστεί φυσικά το υπέρ το αποτέλεσμα, να μπορέσει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο αυτό το σκορ που έχει υπέρ του. Το χρειάζεται, είναι αλήθεια, για ψυχολογικούς λόγους. Του δίνει ούτως ή άλλως το 3-1 αυτή τη νίκη που θέλει, τους τρεις βαθμούς. Έχει το παιχνίδι και της Κυριακής με τη Σπάρτη πάλι εδώ στο Καφτατζόγλιο. Θα την πάρει και τη Σπάρτη. Ναι, θέλει και τις δύο νίκες, αλλά θέλει και καλή Σπάρτη. Εμφάνιση. Κέρδισε τα Τρίκαλα όπως 2-0 στην έδρα τους. Και τα Τρίκαλα για Φούντο είναι.
Ναι, αν και δεν είχαν ξεκινήσει με τέτοιες προοπτικές. Ναι, εδώ δε στον Απόλλων θα χάσει τι στον Ηρόδο το κυγέρι σε 0-1 στο 93 τώρα, άσυμα. Και τι έγινε, ρε Ρινόκερε. Τέτοιο κουρσούζι. Λοιπόν, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Πάμε σε κόσμο, παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Γιατί με κόψατε, ρε παιδιά, πριν, είπα κάτι κακό. Όχι, ρε, αναμετάδοση είχε. Όχι, ρε Κώστα, με έκοψες. Μου λες κόψαν, είναι από Κρήτη. Γιατί, ρε φίλε, τι είπε. Α, είπα, εγώ. Κακό. Μα δεν ισχύει αυτά. Η Κρήτη είναι παραβατική, ναι. Αυτό. Περίμενε. Δηλαδή, εγώ... σε έδωσα δίκιο. Ρε φίλε, όχι, μια ερώτηση κάνω. Περίμενε. Μια ερώτηση κάνω. Μια ερώτηση κάνω. Όχι, όχι, όχι. Το μαγαζί για το οποίο μιλάμε το ξέρεις. Εγώ σας γουστάρω κιόλα. Το μαγαζί για το οποίο μιλάμε το ξέρεις. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, αλλά έχω πάει Θεσσαλονίκη για τις φορές, αλλά γενικά. Ναι, ρε φίλε, έχει 1 εκατομμύριο γυράδικα σε όλο τον κόσμο. Ναι, ξέρεις τι ισχύει στο συγκεκριμένο. Σου είπα για την Κρήτη. Εντάξει, λύθηκε το θέμα. Σου είπα για την Κρήτη, γιατί εκεί είναι η συμπεριφορά του γενικά παραβατική. Γι' αυτό λέω εντάξει, κατάλαβα Κρήτη. Δεν σε έκλεισα για κάποιο λόγο. Αλίμονο. Όχι. Ναι, μα μου λες κόψτον, είναι από Κρήτη κόψτον. Όχι, ρε, τι μένει. Απλά είναι παραβατική συμπεριφορά των κριτικών. Είναι κουζουλή, παλαβή. Δεν στέκουν καλά. Το ξέρω, μα και εμείς δεν γουστάρουμε, αλλά. Ναι, ρε φίλε, αλλά κάνεις μια καταγγελία η οποία δεν υφίσταται. Εντάξει, γενική καταγγελία. Γενική. Στην Κρήτη είπε. Δεν έκανα καταγγελία, είπαμε, ρε παιδιά. Μια γνώμη είπα. Δεν είπα ότι ισχύει αυτό και είναι 100% ότι έχω δίκιο. Οκ, boy. Οκ, boy. Ναι, για πες. Κώστα, το έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, τι λες. Ήθελα να σου πω γι' αυτό. Και αίτητη. Και αίτητο θα το πάρει. Οφείλει να το πάρει και αίτητο και να ισοφαρίσει ένα μεγάλο ρεκόρ. Του Παναθηναϊκού. Το έχει πάρει μια φορά ομάδα ήτιδη. Το 64 Παναθηναϊκός. Το 1964. Ήταν. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πριν 26 νίκες και 4 ισοπαλίες. Εσύ θα το κάνεις επί επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Θα είσαι ο μοναδικός. Ναι. Δεν το έχει κάνει άλλος. Κάτι άλλο, Κώστα. Να ξέρεις κάτι άλλο που θέλω να σου πω. Ο κόκκινος έχει πολλές γνώσεις από ποδοσφαίρου. Μην τον υποτιμάς. Πολλές φορές τον υποτιμάς, φίλε. Κόκκινα αλήθεια σου λέω. Έχεις πολλές γνώσεις από ποδοσφαίρου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και Κώστα, με ξανακλείσεις. Όχι. Έλα, ρε, καλέ, πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Πάμε, ναι. Ακούγομαι. Πάρα ναι. Πολύ καλά. Περίμενε λίγο. Έλα. Πάμε Καρδατζόγλιο, έχει κόρνερ. Στο Καρδατζόγλιο πέρασε το κόρνερ με διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους για πέναλτι, ενώ ο Ηρακλής βγαίνει στην κόντρα επίθεση με τον Χασομέρη από τα δεξιά. Έχει απέναντί του τον Τούνι, θα περάσει την παλιά για τον Τούνι, το πλασέ στο δοκάρι στο δεξί. Στο 44 από πολύ κοντά ο Τούνις, πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει ο Ηρακλής το 4-1. Υποδειγματική αντεπίθεση, αλλά να δούμε. Υποδειγματική αντεπίθεση. Τον έφαγα τον Τούνι. Καταπληκτικός ο Τούνις. Δυο δοκάρια έχει ο καημένος. Αυτόν λέω γουρσούζει. Δυο δοκάρια ο Τούνι. Μην μιλάς, δε κόκκινε πάνω στον ακόμα. Σε έχει πει και ο Ιχολίτης. Μην μιλάς, άστον να πει. Είναι μεγάλο βόδι, ρε φίλε. Συνέχισε. Λοιπόν, είναι δύο φάσεις, η μία πίσω από την άλλη. Μία για τον Απόλλωνα Λάρισας που διαμαρτύρεται για πέναλτι για κράτημα στην περιοχή. Και μία η κόντρα που έβγαλε ο Ηρακλής που είναι και πάλι στην επίθεση με τον Ντούνι από τα δεξιά. Θα βγάλει σε πρώτο χρόνο την σέντρα η μπάλα κοντράρι, σε δεύτερο χρόνο ακόμα μία από πολύ πλάγια δεξιά. Το κοντρόλ που θα γίνει από τον Κλέιτον θα χαθεί προσωρινά η κατοχή γιατί κερδίζει ο Χιτζίδης. Νέα απομάκρυνση της μπάλας, δύο παίκτες στο έδαφος. Κεφάλαιο για τον Απόλλωνα Λάρισας, οπότε οτιδήποτε... Ο Ηρακλής θυμίζει τον Ηρακλή του πρώτου ημιχρόνου με τον Ηρόδοτο, Παναγιώτη. Και καλύτερος είναι νομίζω, Γρηγόρη, γιατί... Πιο αποτελεσματικός, βέβαια. Περισσότερες... Ναι, έχει βγάλει και περισσότερες φάσεις, έχει δύο δοκάρια, έχει τρία γκολ. Είναι μάλλον το καλύτερο ημίχρονο που έχει κάνει φέτος συνολικά στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Χέρι, χέρι, πέναλτι. Κανένα πέναλτι δεν υπάρχει. Με το αριστερό χέρι. Κανένα πέναλτι, άστο να λέει. Καθαρό πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα το πνίγει ο διαιτητής. Κανένα, ακούσιο είναι. Τι ακούσιο, ρε ηλίθιε, τι ακούσιο. Τι ακούσιο. Πέναλτι. Μπορώ να έχω τη γνώμη. Μπορεί εσύ ο παδός. Λοιπόν, πέναλτι υπέρ της Λάρισας δεν το δίνει. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι. Το... Εγώ λέω δεν απέναντι. Εσύ λες γιατί είσαι Λακαμάς γι' αυτό. Ναι. Σάμπαλος. Πάμε στο φίλο. Ακούτε. Ναι, φίλε, ναι. Μ' ακούτε και πριν, δεν πιστεύω να γίνει τώρα καμιά φάση πάλι και να με κόψετε. Μετά επανήλθατε και ξεχάσατε ότι άμα γίνει, ρε φίλε, τι θα κάνουμε. Όχι, είχατε επανέλθει και ξεχάσατε ότι ήμουν στη γραμμή. Δεν το ξεχάσαμε, φίλε. Όχι, ότι έπρεπε καθαρό πέναλτι εδώ. Τέλος πάντων. Κώστα, ναι. Επιβεβαιώνεσαι ο Αναστασιάδης τους έδειχνε βίντεο Αγγλία, Μπαρτσελώνα και Λίβερπουλ. Έκανε ένα λάθος κοντρόλ ο Μανέ. Και τους λέει τι είναι παίχτες, λέει αυτοί που τους βλέπετε στην τηλεόραση. Δεν είναι παίχτες αυτοί, λες είστε καλύτεροι. Έτσι τους είπε. Κοίταξε, τους είπε για να τους τονώσει το ηθικό. Εντάξει. Ναι, αλλά Κώστα, και ακούστηκε ότι μίλαγε την ώρα της προπόνησης, μίλαγε στο κινητό του
και ακούστηκε ότι είπε να πάει με τον Νικοπολίδη στην Αυστρία για να τον δουν οι νέοι παίχτες ότι είναι εκεί για να παίξουν καλύτερα για να τους κλείσει στην εθνική διαμερική. Το κακό που είναι. Εγώ τα θεωρώ, θα σου πω Γρηγόρη, το κακό. Και το πρωί, κοίταξε, καλό, καλό ή κακό, και το πρωί πριν το μάτς στην εκκλησία με 9 παίχτες, καλός ή κακός, αυτά είναι ξεπερασμένα. Και τα εκκλησία, η εκκλησία, άκου να δεις, η εκκλησία καταπίεση. Και στα σχολεία θα πρέπει να κατεργηθεί όποιος θέλει να πάει. Φίλε, ναι, αν τους μισό λεπτό. Αν ναι. Τους υποχρεώνει να πάνε εκκλησία είναι λάθος. Όχι, δεν το λέω αυτό. Λέω, αν τους υποχρεώνει είναι λάθος. Ότι το χάσμα των γενεών τώρα είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν από 20-30 χρόνια. Εγώ θέλω να πω ότι στους νέους τους πιτσιρικάδες που είναι 20-άριδες, αυτά ή καλός ή κακός, δεν είμαι εγώ ενάντια της εκκλησίας και να μην πάνε, τα θεωρούν, εγώ πιστεύω, αυτή η γενιά των ποδοσφαιριστών, τα θεωρούν ξεπερασμένα. Και ο Άγγελος με αυτή την τακτική. Δεν μπορεί, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Δεν μπορεί να πας κανένα στην εκκλησία με το ζόρι. Αν θέλει, πηγαίνει. Εμένα με πηγαίνει με το ζόρι. Εσύ όμως δεν το θεωρείς ένας 20άρης. Τώρα πάρει το μέσο 20άρη Έλληνα. Όχι, αν θέλει, θα πει: εγώ θα πάω εκκλησία. Θέλει να πάει. Πηγαίνει. Ναι, και να μην τον αποχρεώνε. Δεν νομίζω ότι είναι κάπου δηλαδή παλιωμοδίτικο αυτό. Όχι, θεωρώ ότι είναι λάθος να τον πιέζει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί έχουμε μήκονο στο Καθαζόγλιο. Δεν έχει χέρι. Τώρα που το είδες τρεις φορές, επιμένεις ότι είναι χέρι. Ναι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Ημίχρονο στο Καθατζόγλιο, Ηρακλής Απόλλων Λάρισας 3-1. Με τον Ηρακλή να έχει καλή αγωνιστική παρουσία σε αυτά τα 45 λεπτά. Θυμίζω πολύ γρήγορα τα γκολ με τον Ηρακλή να προηγείται με το πλασέ του Περόνε στο 10ο λεπτό από την κάθε παλιά του Κλέιτον. Ο Απόλλων Λάρισας με μια ωραία ατομική ενέργεια του Μαρκολίνο και μακρινό σουτ στο 16ο λεπτό στο δεξί γάμο του Βοσνιάδη έκανε το 1-1. Το 2-1 ο Περόνε στην εκτέλεση του πέναλτι αστόχησε στο 28, αλλά μετά την απόκριση του Μάντζαρη στο rebound ο Κλέιτον από πολύ κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 2-1. Ο Ηρακλής είχε δοκάρει στο 31 με μακρινό δυνατό σουτ του Νίκου Καλτσά, ο οποίος δύο λεπτά αργότερα από λάθος το ελεύθερο και ασίστ του Κλέιτον ο ίδιος έκανε το 3-1. Και δοκάρει βεβαίως είχε και ο Ηρακλής με τον Ντούνι στο 45. Και φυσικά. Και άλλο δοκάρι και ο Ντούνις, ένα δύο δοκάρια. Ήταν αυτό το δεύτερο ακριβώς. Λίγο νωρίτερα είχε ένα ακόμα στο πλασέ με το εξωτερικό. Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν με τον Μαρτσέλο Τροίζη, τον Βραζιλιάνο προπονητή του Απόλλωνα Λάρισας, να περιμένει τον διαιτητή, τον Ζαμπαλά από την Ήπειρο και τους βοηθούς του. Φαντάζομαι κατά κύριο λόγο για την δεύτερη. Ακριβώς για αυτή την φάση, για τη δεύτερη φάση. Όμως κατά γενική ομολογία ο Ηρακλής ήταν τουλάχιστον ένα κλικ πάνω, αλλά συνολικά καλύτερος από τον Απόλλωνα Λάρισας. Δικαίως είναι σε αυτό το 3-1 στα πρώτα ημίχρονο. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Έλα φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Η παιδεία μου, αλλά και το ότι μιλάω στο κορυφαίο ραδιόφωνο, δεν μου επιτρέπει να σου πω αυτό που λέει εσένα και του συνακροατή κριτικού, τι θα πάρει ο ΠΑΟΚ και πόσο μάλλον αίτητος. Ακούστε να δείτε. Μπορεί να πράγματα, θα το πάρει χωρίς να είναι ήττος, λες. Εντάξει. Ορίστε. Θα το πάρει με ήττα. Εντάξει. Το αν θα το πάρει θα δείξει. Δεν μπορεί να είναι πάντοτε τόσο τυχερός και τόσο αποτελεσματικός. Αυτό θα μας το λες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Όπως έλεγα. Θα το λέει μέχρι να το δει να βελτιώνεται. Θα το δούμε, Ραπτόπουλε. Θα το δούμε. Έχει φαγωθεί, σου είπα. Όσο εσύ λες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα, εγώ έχω ελπίδες. Εγώ το λέω. Ο Μπου κανένα δέκα τον είχε. Το ίδιο έλεγε και πέρυσι. Άσε τον Μπου τι κάνει. Ο Μπου κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε λίγο. Ο κύριος Πύργης και η κυρία Δούρου έχουν κάνει δύο απίστευτα δωράκια στους φίλους της ΣΑΕ. Είναι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν αυτοί είναι να στηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Ναι. Από την άλλη πλευρά, οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένοι μετά το νομοσχέδιο το οποίο αποχαρακτηρίζει την περιοχή Λοφίσκος στη θέση Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και μετά τα 29,5 στρέμματα τα οποία γίνονται δωρεά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς την ΠΑΕ για να κάνει το καινούριο γήπεδο. Ναι. Είναι υποχρεωμένοι, θέλοντας και εμείς, και μετά τις παροχές οι οποίες θα ξεκινήσουν τώρα και στο άμεσο μέλλον έως εκλογές, ναι, να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω κάποιο λόγο. Γιατί να περιμένουν τον ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη για να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ακούς τι γίνεται εδώ. Και σου μιλάνε τώρα. Ένα 80% που ακούω εγώ είναι ότι ο Μπολάκης εδώ έχει κάνει δουλειά. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Βεβαίως και έχει κάνει. Και εκτός από όλα αυτά, να σας πω ότι όταν γίνουν εκλογές που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν τον Ιούνιο, θα υπάρχει μια εφορία. Γιατί η ΑΕΚ και να μην πάρει πρωτάθλημα έχει κάνει γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ αν πάρει πρωτάθλημα θα είναι μετά από 80 χρόνια, θα τρελαθούν όλοι, θα φτάσει, θα ισοφαρίσει τον Άρη.
γιατί ένα περισσότερο δουλάρισα έχει. Οπότε από την εφορία που θα υπάρχει, μη και με την καθημερινότητα οι πολίτες θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Να σε επομένως, καλά. Το ερώτημα τι θα ψηφίσει ο κόσμος... Εσύ τι θα ψηφίσεις. Ορίστε. Εσύ. Εγώ θα ψηφίσω παλιό ορθόδοξο Πασόκ και να ψηφοδέλτιο για το ίξω μέσα. Στάσου ρε φίλε, δεν λέγεται Πασόκ πια. Αν δεν υπάρχει πράσινο ήλιο στο ψηφοδέλτιο στις εκλογές, εγώ δεν ψηφίζω. Δεν θα πας καθόλου. Όχι, αυτοί οι αποτυχημένοι πολιτευτές του Πασόκ, οι οποίοι σήμερα κάνουν τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους ο Ανδρέας θα τους είχε τέταρτη και πέμπτη αλλαγή ούτε για τις πετσέτες, εγώ δεν τους ψηφίζω. Ωραίος. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Έγινε, ναι. Καλώς τον. Καταρχήν θέλω να αυτό εκεί να μου δώσει το τάλιρο μου πίσω πήγα και στον Μπαμπάτσικο. Γιατί? Ακούς. Γιατί? Το τάλιρο το δώσετε εσείς φραγκοφωνιάδες οι δύο. Το Μπάτσικο και το Μπαμπάτσικο είναι απάτη. Δεύτερο, την καραμέλα που εμείς την λιβερά βγάζει την από εκεί. Γιατί την καραμέλα τη βάζεις για να κάνεις διαφήμιση ο μεγάλη. Εσείς δεν είστε ραδιοπαραγωγή, εσείς είστε, είστε διαφημιστική εταιρεία. Αυτό κόψτε το πλέον. Όνομα έχεις. Βεβαίως. Δηλαδή τι πιστεύεις ότι... αυτό το οποίο διευθυνίζει με δεν ισχύει. Εσύ έχεις φάει το Μπαμπάτσικο ούτε μία στο εκατομμύριο, ούτε εσύ ούτε ο φίλος σου δίπλα. Θες να δεις μια βόλτα στο στούντιο να δεις τι έφαγα πριν. Εσύ ούτε ο φίλος σου δίπλα. Θες να έρθεις μια... Τα ιδάνια δυστυχώς τα οποία τα εκμεταλλεύεστε ο κόσμος. Φίλε, όνομα και επίθετο το έχεις. Βεβαίως. Ωραία. Θα τα δηλώσεις, θα έρθεις εδώ να κάνεις επίσημη καταγγελία. Γιατί αυτοί οι οποίοι πάνε κάθε μέρα και τρώνε. Εσύ ο Φραγκοφωνιάς θα μου δώσεις τα 5 ευρώ που έδωσα εγώ. Έλα να στα δώσει, φίλε. Έλα, στα δώσω. Βεβαίως θα μου τα δώσω. Έλα από εδώ να στα δώσω. Έχεις άλλο μαγαζί και δεν κάνεις διαφήμιση. Παπα-Νικολά 8, από πίσω είστε εσείς. Εσύ φίλε, δεν μπορεί να κάνει και το δικό σου μαγαζί διαφήμιση. Ελάτε από εδώ να σας τα δώσουμε τα 5 ευρώ. Αυτό που κάνετε εσείς δεν είναι... Ελάτε να σας τα δώσουμε τα 5 ευρώ, γιατί τα λέτε. Ελάτε να δείτε τι μπουνιές θα φάτε, για χαρά. Έλα από εδώ να δεις τι κλωτσίδια έχεις να φας στα μούτρα. Σου φτιάξω την γραβάτα. Έχεις μαγαζί, δεν έχεις λεφτά, κάνεις διαφήμιση. Πάμε παρακάτω. Δικαίωμά σου και κράτης του χωρικό τώρα. Άστο σε μένα. Έλα εδώ. Έλα σε μένα. Έλα σε μένα, σου δώσω εγώ τα 5 ευρώ. Παπα-Νικολάου εδώ 8 που είσαι. Έλα πάνω, να δεις καλά που θα περάσουμε οι δυο μας. Εσύ φύγε. Πάνω στον πατέρα σου επάνω, άστο σε μένα. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Έλα. Έλα φίλε. Μ' ακούς. Σ' ακούω φίλε, έτοιμος να πεθάνεις, σε βογκάς. Ο ήλιος του Νίκου. Ναι. Ναι. Το ψοφίσαν, όχι πέθανε. Δεν ανατέλει πλέον. Έτσι. Τελείωσε αυτό. Το αντί να ψηφίσει, δικαίωμά του. Αυτό του λέμε. Δεν υπάρχει λοιπόν, αυτό δεν λέει αυτό που συγγνώμη. Ναι. Αν το λέτε για ηρωνία, το σύστημα υγείας... Ο, καθόλου. Έχει μπει όχι. Δρόμο. Κάνεις λάθος. Εγώ αυτά που άκουσα δεν τα είχα πληροφορηθεί. Σου πάω να σου κάνω τον έξυπνο. Ειδικά ναι. Για ένα φάρμακο το οποίο έκανε κάποια χιλιάρικα και τα μείωσαν και υπήρχαν προμήθειες όπως λένε οι ίδιοι και ότι έχει βοηθηθεί ο κόσμος στο σύστημα υγείας. Εγώ δεν το ήξερα, φίλε. Δεν το ήξερα. Εγώ δεν θα σας πω, επειδή μπαινοβγαίνω τα τελευταία χρόνια σε πολλά νοσοκομεία και εγώ μπαινοβγαίνω για δικούς μου λόγους. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα σας πω ότι υπάρχει έλλειψη. Σε προσωπικό. Ναι. Από εκεί και πέρα. Φάρμακα, Γρηγόρη. Από εκεί και πέρα. Μα σήμερα έχουν απεργία. Κάτσε να μάθουμε. Ρε. Από εκεί και πέρα. Ναι. Και το λένε μάλιστα, μου το έχουν πει και συνδικαλιστές Νέας Δημοκρατίας. Ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η εικόνα των νοσοκομείων. Συμφωνούμε. Δεν μου λέτε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα φέρει άσο. Τι να φέρει. Θα άσω την κυρία. Αφού λείπει η μισή ξάνθη, δεν θα φέρει άσο. Στο Περιστέρι θα έρθει άσο. Ποιο Περιστέρι. Όχι. Στο Αγρίνιο θα έρθει άσος. Διπλό θα έρθει. Όχι στο Αγρίνιο, όχι. Έτσι πιστεύουμε, έτσι. Εγώ ναι. Γιατί τα βλέπω και τα τριάσει. Να τα παίξεις και σε καλή μεριά. Όχι, παιδί μου. Ρε Δημήτρη, εμείς βλέπουμε. Εμείς θα σου χαλάσουμε το πιστεύω σου. Όχι, ρε παιδί μου, ούτε εγώ δεν σας χαλάσω. Όχι. Εγώ απλώς εσύ, άκου. Όχι. Εσύ παίζεις αυτό που νιώθεις. Ατρόμητο Ολυμπιακό δεν βλέπω άσο. Εντάξει, δεν βλέπω άσο. Εγώ δεν βλέπω διπλό. Και πιστεύω ότι θα γίνει το φεγγάρι καλό για τον Πάκο, θα σκοτωθούν αυτοί και θα μπορούν να βγει και εκεί το μάτι. Να σου πω κάτι. Ναι. Αν έρθουν όπως. Θα έρθει η Χ και θα κλαίνει και οι δυο. Ναι. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα τελειώνει το Μάιο. Μέχρι τότε θα δούμε. Κερδίζει ο Πάκο την Ξάνθη. Φέρνει η Χ ο ατρόμητο μοδό. Τελειώσαν τα δίφραγκα. Δεν τελειώνουν. Τελειώσαν τα δίφραγκα. Όπω αν φέρει η Χ. Ναι.
Τώρα αν εμείς θέλουμε να το κάνουμε για λόγους επικοινωνίας, ντέρμπι, άρχισε να σου κόβει. Εντάξει. Γεια σου Δημήτρη. Εντάξει, θα το κάνω εγώ ντέρμπι. Γιώργος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Ουσταμπασίδης θα πάνε να δούνε Πάο Κάρης. Οικονόμου Βασίλης. Άγγελος Νεράτζης. Χουδελούδη Χριστίνα. Αντωνιάδου Ελπίδα. Ηλίας και Χαγιάς. Πάλι Χουδελούδη Χριστίνα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, από άλλο τηλέφωνο όμως. Λοιπόν, Μπύρος Νίκος. Μπύρος. Κωνσταντινίδου Μαρία. Τσαλμάς Βαγγέλης. Θαλασσινάκη Μαρίνα. Ιορδανίδης Λευτέρης. Σπυρόγλου Νίκος. Ζαρογιάννης Μιχαήλ. Παπαδημητρίου Μαρία. Κατερίνα Αστεριάδου. Τσαρίτρια Τα Φιλιά. Φιδανός Αντώνης. Είδες πόσες γυναίκες. Εσείς για το θέατρο επικοινωνήσετε με την γραμματεία. Στο θέατρο θα πάει. Η γυναίκα θα πάει στο θέατρο. Θα πάει ο άντρας. Είδες πόσες γυναίκες ακούνε. Παρακαλώ. Ναι. Για τα μούτρα σου ακούνε. Ναι, ναι. 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 Ναι, φίλε. Εγώ μιλάω. Μάλιστα, εσείς. Καλησπέρα. Καλώς το. Ραφαήλ, ονομάζομαι, φοιτητής από τη Θεσσαλονίκη. Ραφαήλ, σε τάξε σχολή. Να σε έχουν σχολή, τάξε, σχολή. Τάξε να μας πει αν ήταν ταγμένος. Ταγμένος είσαι, ρε. Τι ταγμένος. Σε ναι, στη Μυτιλήνη. Στη Μυτιλήνη. Τι σχολή είσαι, φίλε. Ιατρική. Αλλά δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει. Να ξέρουμε με τι μιλάμε. Έτος. Έτος. Τρίτο. Ωραίος. Άρα ο δε ακόμα ούτε ειδικότητα. Θα πάρει ειδικότητα πέντα. Έλα, Ραφαήλ, λέγε. Έλα. Θέλω συχνά μηνύματα στο Γρηγόρη. Ράψε θεωρώ τεράστια μορφή και σε παρακολουθούμε, σε ακούμε όσο μπορούμε. Πολλοί φοιτητές εδώ στην πόλη. Θέλω να μιλήσω, επειδή δεν υπάρχει τώρα μεγάλη αγωνιστική δράση, για ένα άλλο ζήτημα κοινωνικό. Για πάρτε. Αν μπορεί να ακουστεί. Βεβαίως. Άκουλε. Μια γυναίκα η οποία έδωσε. Ήταν καθαρίστρια στο Δήμο Βόλου. Το ξέρουμε, το πλαστό. Το πλαστό είναι... απολυτήριο ναι, δημοτικού. Ναι. Ναι, το ξέρουμε, ναι. Υπάρχει μια δράση σε ένα site, το Αβάζ, το οποίο μαζεύουν υπογραφές. Ναι. Και μπορεί ο κόσμος να συγκεντρωθεί, να υπογράψει, να δώσει το email του, ας πούμε, ότι και εγώ συμφωνώ με αυτή τη δράση. Μπας και μπορέσουμε να πιέσουμε αυτή την ελληνική πολιτεία, στην οποία δεν υπάρχει δικαιοσύνη και όλοι το γνωρίζουμε, αλλά να υπάρξει μια καλή πράξη, να δοθεί μια χάρη σε αυτή τη γυναίκα. Δεν τη γνωρίζω, δεν έχω επαφή, δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά κόμματα. Ασχολούμαι με την πολιτική, όχι με τα κόμματα. Ναι, για ποιο λόγο να δοθεί, ας πούμε, τι έπαθε αυτή η γυναίκα, είναι φυλακή. Ναι. Για πόσο καιρό. Επειδή δεν ίσχυε το πολιτήριο δημοτικού. 10 χρόνια. Αυτή η γυναίκα τελείωσε την 5η δημοτικού. Ναι. Δήλωσε στα χαρτιά ότι, ότι τελείωσε την 6η δημοτικού για να την προσλάβουν στο Δήμο Βόλου. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει, θεωρήθηκε ότι υπάρχει. Δόλος. Ότι, ναι, δόλος και ότι υπάρχει. Όχι, ότι. Παραχάραξη στη. Είναι χρήματα από το ελληνικό κράτος. Ναι. Ότι παραβίασε, ας πούμε, τους κανονισμούς. Γι' αυτό οδηγήθηκε στη φυλακή για 10 χρόνια στη Θήβα. Ναι. Αυτό είναι και μη πρακτικό. Γιατί πόσα χρόνια δούλεψε αυτή εκεί. Αρκετά. Αρκετά χρόνια. Πόσα λεφτά, ας πούμε. Φίλε, νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε τον δήμαρχο του Βόλου, τον κύριο Μπέο, να μας πει ότι κάτι πρέπει να κάνει για αυτή την περίπτωση. Γιατί δηλαδή δεν είναι δυνατόν μια γυναίκα. Δηλαδή, εδώ έχουν κατατεθεί πλαστά πτυχία και μεταπτυχιακά. Για μία τάξη τώρα. Κάτσε ρε κόκκινε, περίμενε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Πόσα λεφτά αυτή η γυναίκα πήρε, ας πούμε, τα πόσα χρόνια είναι. 100.000. Πολλά λες. Με 600 ευρώ το μήνα, δηλαδή τι. Πόσα χρόνια να πει, μαζί, 25.000. Ωραία. Ναι. Ωραία. Εγώ θα δίνα μια άλλη λύση. Είναι ανθρωπιστικό. Στάσου λίγο ρε κόκκινε. Αντί να τη δίνουν 600 ευρώ, να τη δίνουν 500 και το κατοστάρικο να το πηγαίνουν να πούμε, να τα δώσει πίσω. Αυτό είναι. Σωστό. Γιατί άμα τη βάλουν 10 χρόνια φυλακή, το κράτος θα μπει μέσα, θα την ταΐζουν, θα την ποτίζουν, θα την. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Και πρακτικό δεν είναι αυτό. Δεν το παίρνω εγώ. Σκοτώνουν. Σταμάτα ρε κόκκινε. Κυκλοφορούν μεθυσμένοι. Έμποροι ναρκωτικών. Σταμάτα ρε κόκκινε. Γίνονται 1-2 και θα βάλει μια γυναίκα που δίνει. Εγώ δεν το παίρνω. Για πέμπτη, τέλειωσε έκτημα ότι την βάζει φυλακή. Ναι, εγώ δεν το παίρνω από ανθρωπιστική πλευρά, το παίρνω από πρακτική πλευρά. Σωστό. Εγώ δεν είμαι φιλάνθρωπος, είμαι φιλόσοφος. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να πάει φυλακή. Όμως, σαν κράτος, δεν του συμφέρει να τη βάλει φυλακή. Μπορεί να τη βάλει σαν καθαρίστρια. Να τη βάλει μια μέρα παραπάνω να δουλεύει. Να την παίρνει 50 ευρώ 100, να μην τη δώσει το δώρο και να τα πάρει πίσω. Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Τροπή είναι αυτό. Τι ντροπή είναι αυτό. Τροπή καθόλου ντροπή δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είμαι φιλάνθρωπος. Θέλει μια πιο πρακτική. Εγώ βάζω την πρακτική. Φιλάνθρωπος δεν είμαι καλός. Δεν ξέρω τη γυναίκα, δεν ξέρω το περιστατικό. Μην κάνεις το χειμωνιάρι κόκκινε. Πάρ' το πρακτικά, άσε. Να είσαι καλά γιατρέ μου. Πάμε φύγετε και δύο, ε. Καλά. Άσε τώρα, μην πιάνεις τη μεταλλική φωνή. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Καναλάκι για Λαμά Δήμου και φυσικά Ηρακλής από όλων Λάρισας θα μπουν και άλλες.
Ξέρω εγώ. Ή θα πέσει ο Ρόμπερτ. Συν 7, κάτι θα πει. Κάτι, αυτό βρωμάγια είναι. Θα βρει κάτι να πει. Αυτό βρωμάγια είναι 7. Θα βρει κάτι να πει. Η β' εθνική είναι. Βάλε το μυαλό, θα δουλέψει. Θα βρει κάτι να πει πάλι. Έχει φίλου, έχει φίλου. Πα πει κανένα μάτσα να μα δώσουν. Στα νοσοκομεία από το πρωί μέχρι το βράδυ μα στη Λήθη. Τι φίλου και μόνο εχθρού έχουμε. Εντάξει, γεια. Ρε, κόκκινο, εντάξει.